Τι λες να φάμε. Πες το λάθος. Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης, ναι. Πατροπαράδοτα, τόσο γραφική. Να μας ακούει κανένας ξένος που ανεβαίνει στην πόλη μας και θα λέει αυτή την πρώτη κουβέντα που λένε είναι κουλούρι Θεσσαλονίκης. Εσύ πήρα ένα και ήταν τεράστιο. Τεράστιο, καλέ, τι τεράστιο. Τι είναι, είστε. Μου αρέσει που μου το δείχνεις κιόλας. Ναι, κυρίες και κύριοι, τεράστιο. Με το συμπάθει όμως όλα αυτά. Έχω και φωτογραφία, θα το δείξω μετά. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Θα κλείσουμε τώρα για να μου το δείξει. Πού το βρήκε τόσο τεράστιο κουλούρι. Εδώ στην πλάτη Αριστοτέλους. Όχι, τεράστιο κουλούρια δηλαδή εκεί. Αυτό δηλαδή λαχταράει η ψυχή σου αυτή ναι, τη στιγμή. Ή μια μπουγάτσα με τυρί. Παιδί μου, τι παραδοσιακό κορίτσι είσαι εσύ, τι Θεσσαλονίκη. Έχω δει τώρα και κάτι καινούργια. Αυτά κάτι πενιρλί που βάζουν μέσα σουβλάκια. Αυτό είναι δραμινό τέτοιο, τερτύπι. Δεν το ξέρω. Ναι. Δράμα ναι. Δεν έχω πάει. Ούτε εγώ και μου έχω πει τα χειρότερα. Καλημέρα στη Δράμα, δεν ξέρω πώς ακούνε και τέτοια. Εγώ δεν έχει τύχει. Αλλά αυτό με το πενίδι στην Τούμπα είναι αυτό, ε. Δεν ξέρω, Μπάμπη. Ναι. Όχι, και εδώ στο κέντρο πρέπει να είναι. Ναι, άνοιξε γιατί κάπου το είχαμε. Γιατί τον έχουμε χορηγό, που είναι ο χορηγό σου, τον είχαμε χορηγό το σταθμό αυτό που άνοιξε. Οι ίδιοι μπορεί να είναι, ή μεταφέρθηκαν. Τους κάναμε μάγκες και τώρα μας πήραν τη χορηγία να την ξαναβάλετε εδώ γιατί. Πρέπει να είναι και light. Άμα είναι με κοτόπουλο σουβλάκι. Ναι, πενιρλί και light, μάλιστα. Οπότε λες, γιατί με ήρθε εδώ κυρίες και κύριοι. Καλημέρα καταρχήν. Σε όλο τον κόσμο τώρα μας πιάσαν λιγούρες και είχαμε μια κουβεντούλα εκτός αγέρος. Έρχεται εδώ η Έλενα και μου λέει: πεινάω με το που με βλέπει. Σου άνοιξα εγώ την όρεξη. Εσύ μου την άνοιξε. Με βλέπει έτσι τροφαντούλη. Όχι, όχι. Από μικρή μπαίνω μέσα στο σπίτι και δεν έλεγα καλημέρα, έλεγα πεινάω. Πεινάς, παιδί μου, πεινάς. Θα ταΐσουμε κάτι, πρέπει να βρω. Και τέτοια ώρα εδώ πέρα είμαστε αποκλεισμένοι, δεν έχει τίποτα απολύτως να ψωνίσουμε. Να... Έχει. Πρέπει να κατέβεις τώρα. Ξέρεις τι είναι ωραίο αυτές τις ώρες, το τηφούρνι. Ανοίγουν έτσι τα κρυφά, στα μυστικά. Βλέπεις κόσμο μέσα. Σ' αρέσουν αυτά τα παράνομα, έτσι, τα ύποπτα. Ναι, είναι σκοτεινά, αλλά σκοτεινά. Ναι, είναι ανοιχτά. Ανοιχτά, από εκεί από την. Μέσα από τη σίτα σου το βγάζουν, ναι, μέσα ναι, εκεί, ναι, σκύψε ναι, λίγο. Ναι, το πιο ζεστό κουλουράκι. Το πιο ζεστό κουλουράκι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να σας ανοίγουμε την όρεξη για να ακούσετε λόγο επί δύο, όχι... Και να παραγγείλετε και το πρωινό σας. Να παραγγείλετε το πρωινό σας. Θα σας δώσουμε σήμερα και επιλογές σας. Με τι άλλο θα μπορούσατε να συνδυάσετε τη μέρα σας, πέρα από την δικιά μας παρέα. Καλημέρα και στη γραμμούλα την πεινασμένη να βγει στον αγέρα της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε δεν χάνονταν, δεν εγώ χάνονταν. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, δεν θα έπαιρνα. Αλλά... σήμερα ήθελα να ακούσω μόνο την εκπομπή και να πάρω στις 8 να χαιρετήσω. Ναι, αλλά... Θα πάρω, αλλά... γιατί με προκαλέσατε. Ναι, πρώτον, τι... είπατε κάτι για τη Δράμα, θα το σχολιάσω μετά. Γιατί θα πάω στα κουλούρια. Μάλιστα. Το καλύτερο κουλουράδικο στη Θεσσαλονίκη όταν εγώ ήμουν φοιτητής. Ναι, πριν 40 ήταν χρόνια. Ρωτώντα, ήταν στη Ρωτώντα, κύριε Μπάμπη. Ναι. Εκεί πίσω, αν δεν κάνω λάθος, η Ασονίδου ήταν ένα κινηματογράφος. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να το έχω ξεχάσει κιόλας. Φαργκάνη, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκεί στη γωνία είχε ουρά. Η ουρά ξεκινούσε από εκεί ναι. Και έφτανε μέχρι το. Μέχρι το Χατζή τώρα έφτανε η ουρά. Ναι. Στο κάτω και στη... Καλά, εντάξει. Παλιά ναι, χρόνια, παλιά. Με Πασόκ. Με Πασόκ όλα αυτά. Τα καλύτερα κουλούρια. Εμείς βέβαια όταν γίναμε έξω να βαρύνω, παίρναμε μία κρέπα ναι. Με 50 δραχμές και μας δίνανε και άλλη μία κρέπα δώρο. Τι 50, η Έλενα που έχω απέναντί μου δεν πρόλαβε καν τις δραχμές. Τι λες, μωρέ, Πάπη. Γιατί τόσο μικρή. 2002, τρίτη δημοτικό θα πηγαίνα. Ολόκληρη τρίτη δημοτικό εκεί. Νομίζεις, δεν θυμάμαι εγώ τα κατοστάρικα. Θα θυμάσαι. Τα δίναμε για μία τυρόπιτα. Η Έλενα τα θυμάται τα κατοστάρικα. Γιατί εμάς μας σταματούσαν στην Αβαρίνο και μας λέγανε. Φιλαράκι, μήπως έχεις καστάρικο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα ευρώ. Πήρε μια προσάρτηση. Όχι, μάλιστα. Τώρα πάλι εγώ 500 ευρώ. Κέρια. Αν κομματίσω κανένα συνταξιούχο, του λέω μήπως... Ακόμη μια κέρια παρέμβαση του φίλου μας του Λευτέρη που θυμήθηκε πριν από 20 ετία το ότι έπαιρνα κουλούρια και είναι το καλύτερο κουλού της 20 ετίας πριν από 20 χρόνια. Τώρα που είναι το καλύτερο κουλούρι. Κάτι και να σου πω και για τώρα. Κάτι να σου πω και για τώρα. Τι, μπορώ να κάνω καλλιώς. Για τη Δράμα που είπες, έτσι, για τη Δράμα. Ξέρεις ότι έχει πολύ καλή μπουγάτσα. Το ξέρεις. Όχι, σέρεσε και την καλύτερη μπουγάτσα. Άσε ρε που έχεις σέρες. Θα μιλάς καλά. Έχετε πάρει όλα τη Δράμα. Πήρατε και τη... εκεί πέρα το στριμώνα, τα λοντάρια, την αφή. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ για τις σέρες ξέρω. Να τα. Εσύ ξέρεις για τις σέρες γιατί είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Άντε τώρα μην τα πω. Κλείσε μόνο σου. Κλείσου. Συγχύζεται και έκλεισε τον εαυτό του. Σε χάσαμε. Τι να κάνουμε κύριε και κύριοι, είμαστε μια πεινασμένη εκπομπή. Κοιτάμε ένα τον άλλο και μας ανοίγει η όρεξη. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και μόνο που σας ακούμε μας ανοίγει η όρεξη για επικοινωνία.
αν μη τι άλλο, εδώ στο λόγο επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Φρέσκε σε βλέπω, Έλενα. Ναι. Είμαι κοιμήθηκες. Πολύ καλά. Κοιμήθηκες. Μη σου πω από τις 11. Αλήθεια, παιδί μου. Ορκίζομαι. Ορκίσου να μην. Αχ, καταστρέφουμε τον κόσμο, τι το διαφθείρουμε. Δεν γίνεται. Μπορεί να ξύπνησα δύο παράξες να νόμιζα ότι έπρεπε να σηκωθώ. Βλέπω δύο παρά και νιώθω μια ευχαρίστηση. Και λες ακόμα τέτοιες ώρες έχω ακόμα τρεις. Έχω ακόμα. Και ξανακοιμήθηκε. Είδε την ευχαρίστηση σου, προσέφερα. Ακούσια, αυτό είναι. Μπορεί να παίξει το μυαλό την αγκαρία ότι έχω να πάω σε αυτό το φαφλατά το πρωί. Ότι ο έχεις είναι ένα μικρό κέρδος. Όχι, μου δίνεις κίνητρο να κοιμάμαι νωρίς. Αλήθεια. Να χορταίνω. Να χορταίνεις, ενώ αν δεν ήμουν εγώ, τι ώρα θα κοιμώσουν, ας πούμε. Όχι, εντάξει, είσαι και την ίδια. Αναλόγως το πρόγραμμά μου, ρε, πάμε τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Το κανονίζεις, ότι σου καταστρέφουμε το βράδυ. Δηλαδή δεν έχεις, δεν πρόκειται να βγεις έξω με τίποτα. Εντάξει, τώρα ήταν και Τετάρτη. Πού να πας τώρα Τετάρτη, αυτά, survivor εκεί, είχε τέτοια. Εγώ ξέρεις ότι μπορεί να είμαι μόνη που δεν βλέπω. Όλοι όσοι έρχονται στην εκπομπή δεν βλέπουν. Μόνο εγώ βλέπω. Λοιπόν, αυτό Βάβη, δεν το έχω καταλάβει. Σκέφτηκα κάτι να σου προτείνω. Να προτείνεις. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Στο επόμενο. Είμαστε πολύ αθλητικοί τύποι. Εγώ τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Θα γίνουμε. Αν έπαιρνε και πήγε ο Μπό και έχασε 30 κιλά. Ναι. Φαντάζομαι θα γίνουμε εμείς. Βέβαια τους έχω όλους γιατί εγώ θα ξυπνάω πολύ νωρίς. Θα γυμνάζομαι και θα κάνω. Όσοι έρχονται σε αυτήν την εκπομπή δεν βλέπουν survivor και δεύτερο δεν πίνουν καφέ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ναι. Όλοι. Δεν πίνουμε. Μόνο εσύ. Μόνο εγώ. Μήπως να φύγεις εσύ. Αμή Παναγιά μου, σας παραχωρώ εδώ. Θα παράβρω ένα κουλουράκι και θα επιστρέψω στις 8 να σε πάρω να φύγουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Γερμανία. Καλώς τον. Πολύ καιρό. Ναι. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε. Έχεις φάει και ψωμί από αυτή την πόλη. Από τη Δράμα. Έχεις φάει και ψωμί από την Καβάλα. Και λες ότι η καλύτερη μπουγάτσα είναι στις Σέρες και τη Δράμα. Μετανοώ. Έχει Καβάλα εκεί. Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύ ακριβή. Αντί να πεις ότι η καλύτερη μπουγάτσα είναι στην Καβάλα μαζί για Σέρες και τέτοια. Ισχύει. Το λέω, το επιβεβαιώνω. Τι, είναι σάξι, πολύ καλή μπουγάτσα. Και στην Καβάλα ξέρεις ότι η μπουγάτσα την τρώνε με ζάχαρη, όχι με άχνη. Ναι. Ζάχαρη-άχνη. Όχι ζάχαρη-άχνη. Ζάχαρη που βάζουμε στον καφέ. Αυτή είναι κρυσταλλική. Ναι. Έτσι είναι η παραδοσιακή. Ναι. Τι κάνεις τέτοια ώρα ξυπνήσουμε, ανησυχείς. Ανδρεάδης. Πού είναι ο Ανδρεάδης? Εγώ στο Λεμονίδι έτρωγα. Πολύ, πολύ τουριστικός ο Λεμονίδης. Έτσι. Στην παλιά αγορά, στα παντοφλάδικα. Μάλιστα. Δεν έχει τύχει, δεν με έχουν πάει. Όχι στον Άγιο Νικόλαο, ναι. Στην άλλη μεριά. Κατάλαβες που. Θα το ψάξω. Στην άλλη μεριά της πλατείας. Θα το ψάξω. Ο Ανδρεάδης ήταν το πρώτο μαγαζί, ρε φίλε. Για σένα τώρα είναι 5 και 4, Γιατί και 4. Είναι από τη Γερμανία. Ναι, εμείς έχουμε 6 και 4. Έμεινε ανοιχτό το ραδιόφωνο. Και άκουσε τι. Τώρα άκουσε μια καϊδροφωνάρα. Άκουσε αυτά τα γιατί με ξύπνησε το ίδιο. Το αιώνιο παράπονο. Τι να κάνουμε, είναι ένα μαράζι που μας τρώει. Εντάξει, το ξεπερνάμε. Ξέρεις ποια είναι το αστείο της υπόθεσης? Ότι όταν έρχομαι όντως, το πιστεύω αυτό, ακράδαντα δηλαδή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν πάει 8 η ώρα, λέμε να είχαμε κι άλλο. Να ξανακοιμόμαστε, να ξαναξυπνούσαμε, να ερχόμαστε στην εκπομπή. Αλλά αυτό στις 8 δεν έχουμε τελειώσει. Τώρα στις 6 είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πώς τα βλέπεις τέτοια, χθες καλά τα πήγες? Δεν χάρηκα καθόλου. Γιατί δεν χάρηκες? Μετά από αυτή την είδηση που... Α, καλώς πάμε, ναι. Δεν ένιωσε καθόλου, ας πούμε, αλήθεια. Ας τα να πάνε. Είπε, τι να δω, εντάξει. Αλλά θα αναπτερώσεις λίγο το ηθικό σου, φαντάζομαι, για το Σάββατο, να συγκεντρώσεις όλες τις δυνάμεις σου. Ναι, εντάξει. Αυτό άλλο, εντάξει. Σάββατο θα στείλουμε και θετική ενέργεια. Έτσι. Στους ομόχρωμους. Αλλά για το χρησινό, μάμισα Άρη, μάμισα και ΠΑΟΚ, μάμισα όλα, άμα είναι γερές. Άστο, μα δεν έχουν σχέση οι ομάδες σε αυτό το τέτοιο. Δεν έχουν σχέση. Τώρα είναι κάτι άλλο και δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα από τα ράδια. Δεν βγάζει τίποτα. Δεν χρειάζεται κιόλας. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι. Όλοι πιστεύω ότι είναι την υγειά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σηκωθείς τώρα για δουλειά ή θα ξανατυπέσεις λίγο? Άλλαξε δουλειά, ρε φίλε. Δεν μου είπες, μα μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι άλλαξες, αλλά και τι ώρα πηγαίνεις δηλαδή? Όχι, την πέφτω τώρα. Πάω κάτι 10 η ώρα. Ωρε φίλε, ακούσε Έλενα μου, 10 η ώρα θα πάει ο άνθρωπος στη δουλειά. 11 δικιά μας. Τι ωραία. Μέχρι. Είναι άλλο ωράριο. Ναι, χαιρόμαστε όμως για την πρόοδό σου. Εδώ, αλλάξαμε. Παλιά πήγαινα 7 η ώρα στη δουλειά και ναι. Τελείωνα 2 η ώρα το μεσημέρι. Ποιο είναι πιο καλύτερο?
Πιο πολύ μ' αρέσει αυτή η δουλειά που κάνω τώρα. Μ' αρέσει, χαιρόμαστε. Από την προηγούμενη. Χαιρόμαστε. Απλά η ώρα ήταν καλύτερη. Εντάξει. Να κάνεις. Το θέμα είναι να κάνεις κάτι να σε ικανοποιεί έστω λιγουλάκι. Δηλαδή, αυτό με γεμίζει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Σαν το τραγούδι, ας πούμε. Έτσι. Όχι το ράδιο. Το ράδιο, μην νομίζεις. Ανομαλία είναι να έρχεσαι 6 ώρα. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι αυτό. Είναι ότι σε γεμίζει. Αυτό σου είπα πριν, στο τέλος της ημέρας, 8 η ώρα. Βγαίνεις λίγο πιο ανάλαφρος από εδώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, δώσε μου 2 λεπτά γιατί περιμένω 4. Ναι, έχει γραμμή όμως, θα πάρεις μετά. Μετά να μιλήσουμε με την άλλη γραμμή και θα σε ξαναβγάλω. Να περιμένω την άλλη γραμμή, μιλήσει η άλλη γραμμή. Άντε, γεια, γεια, γεια. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Σε έξαρση είναι ο Ελευθέρης τον τελευταίο καιρό. Συζητάω, προχθές ήταν στο. Στον βραδινό ρε το Παπαδουαλολάκη. Σε όλους, άρα, καλά. Και το λέει, έβγαινε συνέχεια, τώρα ακούει ο Ελευθερής, τον χαιρετάω κιόλας. Και λέει, ωρε λέει, μέτρο κλείσε, αντί να κλείνουμε τώρα, λέει, να πρίξεις τον Μπάμπη που έρχεται. Το Μπάμπη για να τον πρίξεις, θα σε πρίξει πρώτα αυτό, αυτό είναι το μυστικό μου όπλο. Πρώτα πρίζω τους άλλους και μετά οι άλλοι. Τι λέει, εμφανίστηκες μετά την χθεσινή σκούπα. Χαμηλή τώρα να πούμε. Καλά, δεν τι είναι, εντάξει. Τραγωδία, ακόμη ένα μάτς τραγωδία. Να αρχίσουμε αλλιώς. Ούτε τη βουλιούκα να είχες πρωί για φαγητά κατευθείαν. Ναι, μπήκε εδώ η Έλενα. Α, γιατί έτσι πάντα λέτε για φαγητό. Ναι, πάντα. Με όλες τα ίδια λέω. Όχι, έτσι για την κάθε μία έχουμε κάτι βουλιούκα, το μυαλό της το φάει συνέχεια. Όχι, μπορούμε να ονοματίσουμε την κάθε μία δεσποινίδα που έρχεται εδώ και με συντροφεύει, να της βγάλουμε τι φαΐ θα ήταν, ας πούμε. Όχι. Όχι, γιατί καλό. Τι φαΐ θα ήταν. Τι θα ήταν, η Έλενα έτσι πως την ακούς τι φαΐ θα ήταν, πως τη φαντάζεσαι. Όπου την έχω δει, ρε. Εντάξει, πώς την. Επισπίρτου. Όχι, άλλη Έλενα είναι, όμως έχασες. Έχασες. Ναι. Που τελείωσε στα Γιάννενα. Ναι, όλα τα θυμάται. Όλα, τι νομίζεις. Πώς, αφού είναι τέτοιο τότε που θα ανέβαινε να παρακολουθήσει μια ορκομοσία και ξέρω εγώ. Θα πει όλα τώρα, χαρτί καλαμάρι. Τι φαΐ θα ήταν, τι πρωινό ίσως, ας πούμε. Αφού ήταν στα Γιάννενα, ξέρω εγώ, που του σούβλε. Τι είπε. Κοντοσούβλη. Αφού δεν είπες βατραχοπόδαρα. Παιδιά, εντάξει, για λιώτικη πίτα είναι εκπληκτική. Θα το καλούσε την όρεξη από τώρα. Με τυρόπιτα, για λιώτικη. Είπαμε τότε που θα ανέβαινε γι' αυτό, εγώ ανεβοκατέβαζα τον Τζούνιο, αφού λέμε πάνω πέρασε. Εντάξει. Μια κοτόπιτα θα ήμουν. Άντε καλά, κοτόπιτοσούβλη τότε. Θα το μοντάρω. Όχι, κάτι ανάλογο με Γιάννενα. Τέλος πάντων, καλά. Παγουράκι, σε ελβιτζούρι. Να σε καλά, Νίκο μου. Σε φιλούμε, σε βλέπουμε. Για άλλη φορά τα αθλητικά. Έγινε, τσάω. Αυτό που εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αθλητικά και δεν θέλει ο κόσμος. Η ανομαλία είναι. Άλλες φορές θέλει ο κόσμος, δεν θέλουμε εμείς. Δεν θα συντονιστούμε ποτέ με τι. Αχ, Μπάμπη, να σου πω κάτι. Να είχαμε μια κοτόπιτα. Άμα, τι παιδί μου τώρα, τι ήρθε, αποφασισμένη, πεινασμένη. Αποφασισμένη σήμερα. Αποφασισμένη, μάλλον πεινασμένη ήρθε σήμερα. Αν μα φέρει ένα ακροατήσιο, το στείλω, ξέρω εγώ. Μα δεν τα λέγαμε την προηγούμενη φορά για τι κοτόπιτε. Α, που μου είπες που κάνει εκεί πάνω, ας έρθει κάποιος να το στείλουμε να πάει να μας φέρει μια πολύ ωραία κοτόπιτα που είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, λοιπόν, η Κατερίνα είναι γαλακτομπούρεκο. Ωραία. Η Έλενα δίπλα είναι καταήφη για νιώτικο και εσύ είσαι παστρουμαδοπιτάκι. Λοιπόν, όλα είναι καλύτερο είμαι. Δεν σας χάλασε, κορίτσα. Γεια σου, Λευτέρη. Λοιπόν, περίμενε, έχω να πω κάτι. Γιατί εγώ καταήφη. Για την μπουγάτα που έλεγε. Έχεις φάει μπουγάτα του Ιορδάνη στα Χανιά με κρυσταλλική ζάχαρη, μικρασιάτικη συνταγή. Άντε τώρα, μας λέτε για μπουγάτες. Γιατί καταήφη την είπε στην κοπέλα. Ενίσταται. Ενίσταται. Γιαννιώτικο καντάει. Καλό είναι. Τι δεν θα είναι. Δεν ξέρω. Όχι, δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν της αρέσουν. Τα σιροπιαστά. Εμένα μου αρέσουν και αυτό είσαι. Γεια σας. Αυτό, γεια σας. Μπορεί να έτσι. Σε φαντάστηκε ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι σε αντιπροσωπεύει. Σε φαντάστηκε. Σου σιροπιαστείς. Ναι. Εντάξει. Το δεχτούμε. Ναι. Με λίγα τέτοια. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώ το να. Η Ντάντζελο είναι. Όχι. Η Μαντνε. Ναι. Θέλω κι εγώ παρατσούκλι, δεν. Γιατί στο Instagram. Ο Crazy. Μπάμπης ο τρελός. Ο τρελός, ο λόκο. Τι λέει. Τι να πει, μωρέ. Τι να πει, να πει. 6:22 στο στούντιο. Τι θες να πει. Πού ήταν το βράδυ σου. Και πεινάμε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είμαστε 6:22 εδώ και πεινάμε. Και δεν ξέρω. Καλά, εγώ ποτέ έρχομαι σου φέρνω να τρώω. Γιατί δεν παίρνεις τίποτα να φας. Γιατί δεν έρχεσαι. Θα μας φέρεις κάτι. Τώρα. Ναι, γιατί.
Έχω ραντεβού στο κέντρο κατά τις 12 η ώρα. Προλαβαίνεις. Ανεβαίνω τώρα και να ξανανεβαίνω. Στείλτα με ένα ταξί μου. Μπορείς να το στείλεις με... Με ένα courier. Ναι. Με τη θετική μου ενέργεια. Ωπα, τι έγινε, τι βαράνε εκεί. Κινητό είναι. Ποιος σε παίρνει τέτοια ώρα. Όχι, δεν είναι, είναι ενημερώσεις. Ενημερώσεις, είπα και εγώ. Δεν είναι μηνύματα για τέτοια πράγματα. Εντάξει, είπα και εγώ τα μυστήρια τώρα τέτοια ώρα, 6:23. Καλό αυτό, καλά να μην γίνονται, μάλιστα. Τι θα τη φανταζόσουν την Έλενα, ας πούμε, έτσι πως την ακούς, τι θα σου έκανε. Λουκουμάκι. Αχ, αγόρι μου, θα το κόψω αυτό, θα αρχίσουν όλοι τα σάλια. Δεν μ' αρέσει. Ρε, πες το κανένα ωραίο, ας πούμε, γιατί να είναι μια φασολάδα. Λουκουμάκι, έχει τον ακάλυπτο, ρε. Ελληνική φασουλάδα, ας πούμε, ο Άκη δεν σ' άρεσε, δηλαδή τι θα ήθελε, Σοκρατένο. Φασολάδα παρά είναι ελληνικό τούμα. Παιδί μου, Ελληνίδα, δώσουμε. Τι θα ήθελες, ας πούμε, πάπια Πεκίνο, κάτι... Επειδή ασχολείται και με τη μόδα, ας πούμε, ναι, κάτι τέτοιο θα τη φανταζόμουν. Πίτσα, κάτι έθνικα, ας πούμε. Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, σ' αρέσει αυτό, εντάξει. Οκ, λουκουμάκι, όταν το χτυμάμε, θέλω να γεμίσεις κάτι περισσότερο στο μάχι μου. Γιατί έτσι πώς τα λες, εγώ αρχίζω και τη βλέπω και αυτό ξενερώνω. Γιατί δεν σε έχω πέρασει τις γυναίκες εγώ, ρε. Μου λες εσύ τώρα λουκουμάκι, περιγράφεις, τη βλέπω εγώ σαν λουκουμάκι, λέω λουκουμάκι δεν χορταίνεις. Αν μου έλεγες, ας πούμε, ένα ωραίο αγριογούρνο. Τι δεν θα μου έκανας λουκουμάς. Κάτω, με άγνοια πάνω. Όχι, παιδί μου, να είσαι κάτι, ξέρω, κοντοσούλη μου άρεσε, ας πούμε, να είσαι σαν αυτό που έβλεπε ο Βέλιξ. Πολύ χωριατήλα, ρε. Πολύ χωριατήλα. Πες τα, γιατί... Παιδιά της υπαίθρου είμαστε, τι πολύ brutal τύπος, έτσι, μ' ακούς, τόσο αγριάδα. Μάλιστα. Τι έχεις να σου χαλεί, να σου είσαι για τα αθλητικά. Κανείς δεν πήρε σήμερα για τα αθλητικά, δεν είναι. Δεν μας τι θα κάνουμε σήμερα? Για τα αθλητικά, λέω, θα μας πείτε τίποτα που είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν βγήκε ο Πασχάλης να με κράξει καταρχήν. Γιατί να βγει να σε κράξει ο Πασχάλης, δεν βγαίνει. Α, κέρδισε ο Άριστες, θα βγει, ναι, όπου να είναι. Γι' αυτό λέω, δεν βγήκε ο Πασχάλης, ναι, να με τώρα κράξει. Μπορεί να έχει δουλειά στο άλλο το ράδιο, να παίρνει, να μας πάρει εμάς μετά. Να παίρνει κι άλλο, σε κερατώνει. Καλά, εννοείται μονίμως. Μας παίζει δίπορτο, ύποπτο. Ναι, παιδί, μα ήδη το λέει. Ναι, ο ίδιος το λέει. Το λέει, εγώ δεν έχω να πω. Σήμερα τουλάχιστον έπρεπε. Συγγνώμη και από την Έλληνα κιόλας, έπρεπε να είναι εκεί σήμερα εκεί πέρα. Γιατί? Για ξεμάτιασμα. Γιατί τι έχει? Σήμερα έχει βόλεϊ. Ναι. Και Σάββατο έχει. Αύριο. Λοιπόν, παιδιά, λυπάμαι που θα σα το πω, αλλά μάλλον πάω θα τα χάσει όλα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ή θα τα έπαιρνε όλα, ή θα τα έχανε όλα. Ή όλα ή τίποτα εν ολίγης. Αφού ξεκίνησε. Γιατί παόκλεισε. Όλα τότε. Κάτι έχω να πω και πρωτάθλημα Ελλάδος. Ναι, ξεκίνησε. Όχι, στο ποδόσφαιρο εννοώ. Μα αυτό σου λέω. Ξεκίνησε, έχασε χθες τον μπάσκετ. Οπότε θα τον πάρει όλο το σερί, θα χάσει και τον βόλιο. Το μπάσκετ είναι το τμήμα της ντροπής, έτσι το λέω. Γιατί το τμήμα της ντροπής, ότι μπορούν να τα παλικάρια. Έτσι το φωνάζουν. Ναι, εντάξει, ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούν. Τόσο μπορούν, τόσο κάνουν. Και εγώ τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Τώρα αυτό είναι το φυσιολογικό, αν θες την άποψή μου. Το αφυσικό ήταν αυτό που έγινε όλη τη χρονιά που τους πήραμε δύο παιχνίδια. Ναι, εντάξει, δεν είναι και ότι ο Άρης είχε αμάν και τη σούπερ ομάδα. Το βόλι πότε είναι? Σήμερα. Σήμερα στις 7 η ώρα τελικώς. Εδώ, τέταρτο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα. Άμα κερδίσει, σηκώνει κούπα. Άντε! Σε ένα παιδί μου, δηλαδή είναι τελικός. Τελικότατος. Τελικός δεν γίνεται. Εντάξει, γίνεται. Άμα χάσει, πάει για το. Πάμε. Ψήνεσαι. Ναι. Πάμε, εντάξει, ωραία. Πάμε. 7 η ώρα, εντάξει. Σε βολεύει. Ναι, θα περάσει με πάρει. Λες κι εγώ αυτοκίνητο. Δεν σε περάσει άλλο να σε πάρει. Θα στείλω εγώ ένα σοφέρ. Θα στείλω το λεωφορείο να σε πάρει. Θα στείλω το. Πού είναι ο καλημέρα Σάββας που θα μου πάει εκεί με το 39, είναι πιο οδηγά, το 37. Έλα, θα σε πάρω εγώ, παιδί μου. Επιτέλους. Θα κατέβεις μέχρι τη Νέα Γνατία, θα πάρουμε το 2 και θα πάμε. Να κατεβαίνω πουθενά. Με το 2 κιόλα. Εντάξει, έγινε απλά μου. Σε ευχαριστούμε, γεια σου. Καταλαβαίνεις, με το ποιον. Υπάρχει ένα άντρα. Τίποτα, τι άντρες, άσε. Εν τω μεταξύ, πού είπα να πάμε, για ψώνια? Ναι. Σε τελικό είπα να πάμε. Σε τελικό. Εντάξει, καβούρμε, θα βρεθεί. Όχι, όχι, έχουν χαλάσει τα πράγματα. Έχουν χαλάσει. Ούτε στην ταράτσα έρθαν τις προάλλες που λέγαμε πάμε το παιχνίδι. Ούτε τέτοια. Εκείνη την ημέρα μην τη θυμίζεις. Γιατί, τι έγινε εκείνη την ημέρα? Έπαιξα στοίχημα. Α, έπαιξε στοίχημα, ναι. Την καταστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε και την Έλενα. Τι λέγαμε εδώ πέρα, βάλε μας προβλέψεις μας, παίζει μας τα παιχνίδια σου. Και τα είχα πάει τόσο καλά, ρε Σιμπάμπη. Τόσο καλά. Τι είχες παίξει και τι έχασες? 4-1. Τον ΠΑΟΚ, ε. Ναι. Και ήρθε 4-0. Μα είναι δυνατόν. Ντροπή, ούτε ένα γκολ δεν βάλα κι άλλα. Ούτε ένα γκολ, αυτό είναι ντροπή του. Ντροπή τους, ένα γκολ. Πόσα έπαιξες, πόσο λεφτά? Έλειο. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Αλλά θα κέρδιζες. Πόσα θα κέρδιζες? Λίγο. Λίγο περισσότερο. Πάνω από 100. Σηκώμη. Καλά, δεν έβαλες λίγα για να πάρεις 100. Ένα μάτς. Έβαλες και άλλα παιχνίδια. Όχι.
το έφτιαξα εγώ. Σύνοπο και ρώτησα κεφάλου... αυτόν στο, ναι, στο πρακτορείο. Ναι, ναι. Μου τα είπε όλα πώς θα το τα κάνω. Όλα, ναι. Ναι. Σου είπε βάλε αυτό και θα ναι, ναι. Τα βρίσκουμε μετά, να πούμε. Όχι, ρε, με, παιδί, με, αλλά... πόσα έβαλε, γιατί λες πόσα λεφτά έβαλες. Τίποτα, πάρεις... 5 ευρώ. Με πέτω, την κουμαρτζού, να την 5 ευρώ και απλά, έγινε 64, ένα. Να πάρει γλυκάθηκες με το 100, λες, ναι. εδώ γίνομαι. Όχι, ξέρεις πόσα θα κέρδιζα. Πόσα. 140. Πόνεσα και δεν πονάς. Ναι, πονάς και φταίει ο Πειραιάς. Εν προκειμένου φταίει η Παιάνια. Ένα γκολάκι δεν μπορούσα να βάλει. Τι γίνεται. Είχα πορωθεί που ξαναπέζω το Σάββατο. Κάτι άσχετα. Άστα, μπέμπει παράτατο. Παράτατο. Τίποτα δεν έχει. Καλέ, τι εννοείται. Θα παίζουμε μόνο αυτά που λέμε τώρα. Τελείωσε και το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε προβλέψεις. Αν θες μπορούμε να βρούμε κάτι Ζουαζιλάνδες, κάτι εξωτικά πρωταθλήματα. Ναι, εκεί πήγα. Αλλά δεν προέβλεψα σωστά. Έτσι μία φορά. Πώς σου ήρθε τώρα να παίξει. Άκουγε εμά εδώ του φαφλατάδε να λέμε όχι τάδε άσο. Ήμουν πολύ σίγουρη. Σίγουρα το παθιάστηκα. Παθιάστηκες, λες ότι κοντά ήσουν όμως. Δηλαδή το παιχνίδι το προσέγγισες. Πολύ καλά το πολύ καλά. Επιστημονικά θα έλεγα. Εγώ δεν σου κάτσε το ένα γκολ του ναι. Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε, αν μα πει για τον τελικό. Παίξε τον τελικό. Πώς τον βλέπεις τον τελικό. Πάω ΚΑΕΚ το Σάββατο στο Βόλο. Το σκεφτώ και θα μας δώσεις εδώ. Θα, ναι. θα δώσω. Θα μας δώσεις αποτέλεσμα. Θα μας δώσεις προφητεία μια και δεν θα σε έχουμε αύριο. Επειδή αύριο θα έχει και αυτού θα παίρνουν. Θα λένε πάμε. Άστα είναι τα προϊόρτια. Είναι σαν τον μπάτσελορ που κάνουν στου γάμοι. Έτσι έχουν και φιλάθλοι όταν ετοιμάζονται για μεγάλες υποχρεώσεις. Κάνουν και αυτοί ένα mini bachelor. Θα είναι από το μεσημέρι, θα μαζεύουν τους συνδέσμους, αυτό τον αντάλλο. Θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Ωραία, καλό παιχνίδι. Θα κερδίσει ο καλύτερος. Ποιος θέλουμε να μας πεις, ποιος βλέπεις μέσα στη μαγική σου σφαίρα, ποιον. Ναι, ναι, θα το πω. Ή φοβάσαι μήπως στεναχωρήσεις κόσμο. Όχι, έχεις το θάρρος της γνώμης. Δεν φοβάμαι ποτέ. Βεβαίως, βεβαίως. Με το θάρρος της γνώμης, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. 6:30. Ξεκινήσαμε δυναμικά με τις ωρέξεις μας. Είναι που είμαστε και λίγο πεινασμένοι. Δεν είπαμε τίποτα από αντζέντες. Αυτά θα τα φέρουμε όλα, θα τα θέσουμε όλα επιτάπητος. Άμα την επιστροφή. Το έκανα το σαρδά μου, εντάξει, μην χάσω. Είπα να πω έτσι ένα αρχή. Άμα τη επιστροφή και comeback. Και comeback. Γυαλιματάκι. Σηκώνουμε μανικάκι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. 6:36 πρώτα λεπτά και καλημερίζουμε τους ανθρώπους αγωνιστάς της ζωής και του πρωινού που τώρα συνδέονται σιγά σιγά με τη συχνότητά μας και με την πραγματικότητά μας αν μη τι άλλο. Σήμερα Πέμπτη 4 του Μαΐου. Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλάριος ο Θαυματουργός, Μελδά Μάρτυρος είναι. Έλενά μου, σε βλέπω λίγο προβληματισμένη με τις... Μετά όχι, κάτι δεν κοιτάω για τα πρωινά εγώ. Α, για τα πρωινά, καλά, εντάξει, κάνει δουλειά σου εσύ, κάνει δουλειά σου, καλά το ξεκινήσαμε. Και εορτάζουν ο Πελαγής, ο Πελάγιος, η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό. Πελαγιό. Ο Ιλάριος... Πελαζί, δεν το θυμάσαι, το Πελαζί. Πού ήταν αυτό, δεν το θυμάμαι. Σε ένα σύριαλ. Ελατρεμένοι μου γείτονες, η Πελαζί. Δεν το έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Αμά μου, ρε, πάω και βλέπεις Survivor και δεν είχες δει εκείνο. Συγγνώμη, εντάξει, να κάνω. Ή θα πέσω το επίπεδο, θα το ρίξω εντελώς στα τάρταρα ή δεν θα δω τίποτα. Ο Ιλάριος επίσης εορτάζει, ο Μελής, ο Μελός, ο Μέλιος, ο Μέλας, η Μέλια και η Μελίτσα. Μέλια. Μέλια. Ωραίο, ναι. Ε. Ναι, ό,τι είναι σε φάει σήμερα πάνω. Μας εμπνέει. Ανατολή Ηλίου στις 6:24. Ήδη έχει ανατείλει δειλά-δειλά ο Λιάκος. Και Δύσης στις 8:18. Με σελήνη 9 ημερών. Και πολύ καλό καιρό. Σιγά-σιγά η μπήκε η άνοιξη για τα σήμερα πολύ καλά. Έχω σκάσει ήδη. Έχει σκάσει ήδη, ναι. Όχι, και πολύ ωραία θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Είμαστε πλέον με ένα ζακετάκι μπορούμε να βγούμε και έξω. Ούτε καν. Κοίταξε, εμείς πήγαμε για μπάνιο. Πότε καλυπείς για μπάνιο? Ναι, την Πρωτομαγιά. Σαν δεν βούτυξες. Λίγο, όχι έτσι. Πάρα πολύ κρύο είχε. Και μετά έβαλες ζακέτες. Όχι, ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ναι. 27 βαθμούς είχε. Πού πήγες για μπάνιο? Χαλκιδική ήμουνα. Τι ψεύτο. Έτσι πώς θα είναι. Χαλκιδική λες και πήγες να πεις στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή τι Χαλκιδική. Εντάξει, οκ. Okay. Κουράστηκα τόσο πολύ με την επιστροφή. Έπεσες πάνω σε αυτό. Ήταν χάλι μαύρο. Πόση ώρα έκανες?
Πευκοχώρη Ποτίδια 2 ώρες. Ναι, δεν ξέρετε, γι' αυτό εμείς πάμε από την άλλη πλευρά και πηγαίνουμε τρίτα πόδια και προς Καβάλες και από αυτά. Ναι, δεν μας καλέσατε. Τι, κοροϊδά είμαστε για να κάνετε κίνηση. Εσύ πώς πέρασες? Και εγώ πέρασα, μια χαρά, μια χαρά. Βουτήξατε? Όχι, καλέ, τι να βουτήξουμε. Δεν είμαστε, γιατί βουτήξαμε. Ξυζητήκαμε στο φαΐ, βουτήξαμε στα εδέσματα. Μέχρι και 26 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Με λιακάδα όλη μέρα. Με πολύ ωραίες συνθήκες, το μπουφανάκι σιγά σιγά το αφήνουμε στην άκρη. Αυτό είναι το σημαντικότερο, για να τον αφήνουμε όσο περισσότερα ρούχα γίνεται. Γι' αυτό δεν μ' αρέσει ο χειμώνας, γιατί βάζεις, Γιάννης. Τώρα σιγά σιγά με ένα ελαφρύ t-shirt, μια ζακετούλα, μια φορμίτσα, ένα παντελονάκι. Σιγά σιγά και όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίζουν να βγαίνουν και τα μπουτάκια. Κάνα shorts. Shorts, αυτά. Τα καλό είναι να μην γίνονται. Βέβαια τώρα πολύ πρωί που να βάλει shorts. Δεν θα παγώ. Από τι ώρα και μετά βάζει shorts, δηλαδή έχει συγκεκριμένη ώρα. Λίγο ήλιος. Να βγει ο ήλιος, να δείτε μπουτάκια εκεί, να τα μαυρίσει. 11-12. Να χαρά, μια ξεστή βαθμού θα γίνει. 25 βαθμού θα γίνει. Ωραιότατα. Νωρί είναι ακόμη για shorts, σου πω εγώ τώρα. Γιατί? Δεν είμαι προετοιμασμένο. Εγώ πάντως και το πέδιλό μου το έβαλα. Α, εσύ έκανε καλοκαίρι κανονικά. Μάλιστα, καλημέρα στην γραμμούλα. Τι καιρό θα έχει το Σάββατο 8.30 ώρα στο Βόλο? Στο Σάββατο θα σου πούμε, θα τα δούμε όλα. Μην λίγο να μας ενημερώσετε για τον καιρό, τι καιρό, καιρικές συνθήκες του αγώνα θέλουμε να ξέρουμε, να πάρουμε τα κατάλληλα ρούχα. Τι τα κατάλληλα ρούχα, γυμνώστα. Και ένα μπάνιο στον παγασιτικό. Γυμνώ στον παγασιτικό, χαθήκαμε ένα βράδυ. Εκεί θα βουτήξουμε εμείς στον παγασιτικό. Το Σάββατο την ημέρα του τελικού, στο Βόλο θα έχει ακόμα καλύτερο καιρό. Θα φτάσει η θερμοκρασία στις 8.30 ώρα, θα είναι στους 21 βαθμούς. Ωραία, θα πάρω και βατραχοπέδιλα, τα γυαλιά να βλέπω εκεί στο βυθό καμιά γοργόνα. Το μεσημεράκι στις 3 θα έχει 28, όλη μέρα θα έχει λιακάδα, δεν θα αντιμετωπίσει κανένας πρόβλημα, είτε η εκδρομής από την Αθήνα, είτε φυσικά η εκδρομής από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει για μελλοντικό καιρό από εσάς κύριε Πάπη είναι αυτό που άκουσα σήμερα. Ειδικό της μας, ευχαριστούμε. Θα πάρω και τα κατάλληλα ρούχα, να κάνω και το μπανάκι μου. Πού θα κάνεις μπάνιο τώρα εκεί? Στο παγασιτικό, τώρα δεν ξέρω τώρα εκεί, τώρα πελασγίες, Γιώκαμπο, πιο μπροστά. Θα βγούμε λίγο προς Πιερία μεριά. Μα δεν μπορείς να φτάσεις από εκεί, αφού θα έρχεσαι από Αθήνα. Θα τα περάσουμε πελασγία, τα τέμπη, πελασγία θα κάνεις μπάνιο. Θα περάσουμε τέμπη, θα γυρίσουμε πίσω πάλι. Τελεό, άκου να σου πω ρε, άκου εδώ τώρα να πω, να πας στον Τελεό κάτω στην παραλία, έχει ένα ωραίο τσιπουράδικο, δεν θυμάμαι το όνομα, με μπλε καρέκλες και αυτά και ιστορίες. Και θα κουστάρεις εκεί, δεν θες να πας καν στο παιχνίδι. Όχι, να σε ρωτήσω. Να μια παραλία τώρα καλή για να μην τρέχουμε πάνω προς... Δεν τη θυμάμαι, είχα πάει πέρυσι από κατά εκείνα τα μέρη έτσι για να μείνει μπάνιο. Τώρα σοβαρά μιλάω. Σοβαρά σου μιλάω, ξέρω τις περιοχές. Θέλω μια παραλία από Βελίκα και πάνω, από Βελίκα και πάνω. Αύριο θα σου έχω ενημέρωση για παραλίες καθώς έρχεσαι από Αθήνα. Βέβαια δεν είναι Χαλκιδική. Να τα λέμε και αυτά. Όχι, το ξέρω ότι δεν είναι Χαλκιδική, αλλά έχει κάτι κολπάκια εκεί, κάτι ωραία εκεί. Έχει κάτι πηγές, τρέχουν τα νερά. Θα σου πω και τα βέρνες. Από την άσφαλτο, από πάνω, τρέχουν νερά κάτω. Πάνω στην Μαγούλη. Δώσ' μου περιθώριο, αύριο θα έχουμε ενημέρωση για το ταξίδι είτε από Θεσσαλονίκη είτε από Αθήνα. Γιατί εμείς δεν θα σταματήσουμε Βόλο, θα πάμε και πιο πάνω και μετά θα ξανακατεύουμε παραλιακώς, να το ξέρεις. Τι εννοείς δηλαδή? Δηλαδή θα βγούμε από Εθνική Οδό, θα πάμε παραλία, θα ανεβούμε πάνω να ρίξουμε τη βουτιά μας. Δεν ξέρω μην πάμε και λεπτοκαριά, αλλά άμα μου πεις καμιά καλύτερη παραλία θα πάμε εκεί. Μπροστά. Θα σου πω πιο μπροστά. Αύριο. Για πιο μπροστά. Αύριο. Και μετά θα κατεβούμε κάτω πάλι παραλιακά. Δεν βγαίνουμε Εθνική Οδό εμείς. Παραλιακά. Πάμε, να βλέπουμε θάλασσα. Εντάξει, τη θάλασσα από δεξιά να την έχεις, όλα καλά τα πάνε. Πρέπει να δώσουμε και ταξιδιωτικές. Εγώ πάντως προς το Πύλιο είχα πάει. Ω, καλά, εκεί είναι εκπληκτικά. Σε το... μια πολύ ωραία θάλασσα. Αγιάννη και τέτοια. Άφησος. Α, δεν την ξέρω. Να πάνε εκεί, Άφησος. Δεν μπορώ να. Μακριά είναι, μακριά είναι τώρα. Δεν είναι μακριά. Μπει στο Βόλο και να ανεβεί Πύλιο, να κατεβεί Πύλιο, αυτό που έχει να πάνε να δει και να μάτσει. Όχι, αφού αυτό είναι κάτω στη θάλασσα, δεν θα ανεβούν. Δεν θα ανεβούν, δεν είναι από την πίσω πλευρά του Πυλίου. Όχι. Κάτω στη θάλασσα. Εντάξει, οκ. Άφησος. Να σου πω κάτι, άμα πα στη θαλασσίτσα τώρα θα έχει όρεξη μετά να πας στο γήπεδο, αφήνεις τη θαλασσίτσα και να πας να δεις εκεί 22 μαντράχαλους να τρέχουν πάνω κάτω και να υδροκοπάνε και να... Άφησος, λέει Βόλος. Βόλος. Πύλιο, Βόλος, Άφησος. Εκεί είναι ωραίο αυτό. Εκεί να πάνε. Εκεί να πάνε, εντάξει, η συμβουλή του άλλου. Ωραία θάλασσα. Ωραία, ωραία, καλά, Πύλιο είναι φανταστικό τώρα, τι να λέμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είπα να κρατηθώ, άντε να μην αναφέρω τίποτα για χθες, αλλά τώρα που προφέρεις για καιρό, το είδες το ποστάρισμα του Φευγάδου χθες για τον καιρό που επικρατούσε στο κρατικό. Όχι. Α,
έξω στο κρατικό αερολιμίν. Γιατί λες, συνήθως εκεί έχει ομίχλες. Μόνο να παρακαλάτε να, όχι εσύ δηλαδή, εκεί που είναι παοξίδες, να παρακαλάτε να μην έχετε τον καιρό που είπε ο Πασχάλης που είχε χθες. Τι καιρό είχε, κανένα σόκινγκ θέτε τώρα, αυτό δεν θα λέγεται. Δεν λέγεται, δεν λέγεται. Άστο καλύτερα, άστο καλύτερα. Δεν λέγεται. Ναι, μιας και δεν ασχολείται με τις άλλες ομάδες του Πασχάλης, εννοείται. Μ' άρεσε και η Έλενα που είπε, λέει βούτυξα, λες, βούτυξες λίγο. Μου θύμισε το λίγο τέτοιο, σαν να βουτάζει χάρα. Σαν τις σχέσεις, μπήκε μέσα και πιτσίλησε λίγο, έβγαλε το χέρι, λίγο τον ώμο, λίγο αυτό και βγήκε. Κάπως έτσι, φαντάζομαι. Έβαλες και κεφάλι, Έλενα. Όχι βέβαια. Να, αυτό, όχι βέβαια, το είπαμε τέτοιο. Καλέ, γιατί το είπες έτσι, ποτέ δεν βάζεις κεφάλι. Εσύ είπε το για το μαλλί. Έλα μόνο. Α, μπραβή, χαλάσει το μαλλί, ρε. Εδώ τώρα Χαλκιδική πήγανε, την προηγούμενη μπορεί να είχε και κομμωτήριο. Για δεν είχε τόσο ζέστη για να βουτήξω μαλλί. Ναι, εντάξει, δεν τις αξίζει για τις Χαλκιδικές εκεί το πρώτο πόδι να βουτήξουμε μαλλί. Το μαλλί το χαλάμε σε πιο ωραίες θάλασσες, ναι, ας πούμε. Πάμε στην Άφησο. Στην Άφησο, στην Άφησο βουτάς μαλλί. Βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Αυτό. Παραλίες για τις οποίες θα βουτήξουμε. Αχ, τι ωραία που θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τώρα τις παραλίες. Άρε, φίλε, ζωάρα, ζωάρα. Εσύ πείτε. Στο Κώστα Κώστα εκεί, Ιερισσό. Κώστα Κώστα, Ιερισσό, μια χαρά. Ξέρεις ότι. Όχι, Ιερισσό. Ναι, εσύ τον κόφτη, ρε, καμιά μέρα. Δεν έρχεται, ρε, μόνο μας ακούει από το ράδιο. Λοιπόν, στα Νέα Ρόδο, από τα Νέα Ρόδα. Είναι η γυναίκα του Νίκου Γκάλη, σου δίνω τώρα εγώ πληροφορίες. Ναι, παραθερίζει το καλοκαίρι ο Νίκος Γκάλης και το καλύτερο βέβαια που ακούστηκε εκεί στα παρεκείμενα καφέ που έπινα το πρωί είναι ότι έχει κυκλοφορήσει μία φήμη, το δίνουμε πρώτοι εμείς, ότι το καλοκαίρι θα πάει για μπάνιο, διακοπές, δεν ξέρω εγώ τι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Στα Νέα Ρόδα. Εκεί οι νεοροδίτες το έχουν δεδομένο και ετοιμάζουν ακόμη ήδη. Ο πεθερός του Γκάλη έχει δωμάτια. Ναι, ναι, μα είναι, το βλέπω. Άρα αυτό τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το λογικό άλμα μεταξύ Νίκου Γκάλη και Αντετοκούμπο. Λέω Αντετοκούμπο ίσως κάπου να δήλωσε ότι θα έρθει στη Χαλκιδική διακοπές. Άρα άμα είναι να έρθει στη Χαλκιδική που θα πάει στα Νέα Ρόδα, αυτονόητο είναι το συγκεκριμένο. Σας δίνουμε πρώτη πληροφορία μετά το διαβάζοντας. Κοίτα μας έχεις μια είδηση τώρα. Καλά, εντάξει, δυσάρα, δυσάρα, δυσάρα το άμα πιάνω στο καφέ, έτσι. Εγώ πονηρός το σκέφτομαι αλλιώς. Αλλιώς. Λες να το χρηματοδότησε ο Ελληνικός Χρυσός για να δώσει την ανάπτυξη στην περιοχή. Α, σε καμία περίπτωση. Είναι το αντίθετο τελείως γιατί. Ο Ελληνικός Χρυσός είναι σε άλλες περιοχές. Εκεί Νέα Ρόδα, Ιερισσή και τέτοια είναι κάθετα αντίθετα. Δεν το συζητάω. Απλά είναι και αυτοί αντίθετοι επειδή ασχολούνται με τουριστικά. Είναι πιο πάνω. Να το συνεχίσουμε ότι ο Γκάρ, η πηγή δηλαδή ο Νίκος, ο Θεός, έρχεται πότε και Άγιο Πρόδρομο για σουβλάκια. Ω, να το. Μια χαρά περνάει ο Νίκος Γκάλης. Εμείς να δούμε. Εμείς να δούμε πώς θα περάσουμε. Να δείτε. Δύσκολα είμαστε. Να σε καλά, Νίκο μου. Κάθε μέρα κι άλλο φαΐ έχει στην εκπομπή. Έτσι πάει, έτσι πάει. Δεν μπορώ κάθε μέρα τα ίδια φαγητά και σε ξανασυνταμένες συνταγές. Τι να κάνουμε. Έγινε, σε φιλούμε. Σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. Να δούμε σήμερα τι συνέβη κιόλας έτσι με ένα μικρό, μια μικρή ιστορική αναδρομή. Αν πρέπει να ευχηθούμε σε κάποιον χρόνια πολλά. Δύσκολη έτσι τώρα εδώ. Ποιος αξίζει της αναφοράς μας. Χρόνια πολλά δεν τα είπαμε. Α, γενέθλια. Ο γενέθλια, γενέθλια. Βλέπω εδώ Αντώνης Μίνου, Έλληνας τερματοφύλακας το 1958. Σοφία Αρβανίτη, εκλεκτή τραγουδίστρια των. Δεν την ξέρεις. Τι ξέρω. Σοκολάτι, το χρώμα που μ' αρέσει πιο πολύ. Άλλο τραγούδι. Άλλο τραγούδι. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, ναι. Για ακρογιαγιές. Και ο ίδιος, κύριες και κύριοι, είμαι ο Έλληνας μήμος της Σοφίας Αρβανίτη. Θα βάλουμε κατά, ακούσουμε το ωραίο αυτό. Βάλε αυτό με τα καλοκαίρια. Τα καλοκαίρια, νοσταλγικό. Ο Νέστορας Κόμματος, μπασκετμπολίστας, έχει περάσει από ΠΑΟΚ και Άρη. Λαρισαίος, Power Forward, More Forward, κάτι τέτοιο έπαιζε, 1977. Ο Γιώργος Τσιάρας, το 1982, νικητής χθες στο παλατάκι. Ο Τσιάρας, στον Άρη έπαιζε το 15, βέβαια. Τώρα έπαιζε, νόμιζα ότι έπαιζε χθες. Ούτε να είναι, μ' αρέσει που είδα και το μάτς. Το 15 έπαιζε. Το 16 στον Απόλλων Πάτρα. Δεν πέρασα μια άλλο. Και αυτή έτσι, ο Φάμπρεγκας, έχει το 87, Ισπανός ποδοσφαιριστής. Λίγα πράγματα. Χρόνια πολλά σε όσους ακούσανε το όνομά τους εδώ να ξέρουν. Και να τους μας πάρετε ακούνε φυσικά. Βέβαια, συντονισμένο όλο το Wikipedia στο λόγο επειδή για να μάθει το τι επαιτίους έχουμε. Και τι έχουμε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Α, πυροσβέστες. Σ' αρέσουν οι πυροσβέστες. Α, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν.
Εντάξει, αλλά τώρα κόκκινη στόλη. Δεν κάνει κάτι. Κόκκινη στόλη δεν εξετάρει. Γιατί προσβέστες έχουν, δεν έχουν. Όχι, με τη Μάνικα αυτό που κάνει. Α, όχι. Γιατί είπε με τη Μάνικα, θα μου έρθει. Δεν ξέρω, με τη Μόνικα, ξέρω εγώ κάτι. Δεν, όχι, δεν. Δεν, μα νομίζω ότι και θεωρείται. Είναι τα καπελάκια που έχουν. Όχι, δεν μου αρέσει. Γιατί νομίζω ότι θεωρείται λίγο έτσι, πούμε. Και κάτι φωσφοριζέ έχουν πάνω του. Ούτε αυτό. Και λίγο ταυλάκι. Μπορεί να είναι σήμερα και Παγκόσμια ημέρα τάβλη μαζί με τον Τέγιο. Φιλιά σε όλου του πυροσβέστε που μα ακούνε. Ευελπιστούμε. Του ευχόμαστε να μην έχουν πραγματικά όμω τώρα. Του ευχόμαστε να μην έχουν ποτέ δουλειά και να παίζουν όλη μέρα τάβλη. Ειλικρινά. Γιατί σημαίνει ότι δεν συμβαίνει κάτι κακό. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Παίξτε παιδιά τάβλη, μακάρι, μακάρι, γιατί καμιά φορά. Οι πυροσβέστες δεν είναι μόνο για τη φωτιά, είναι διασώστες. Διασώστες. Άρα σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί. Οπότε γι' αυτό εμείς τους ευχόμαστε να μην συμβαίνει τίποτα και να ράζουν και να κάνουν τη ζωάρα τους και τους πληρώνουμε. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Παιδιά, εγώ θα σας πω για κάτι τέτρο σου χαρούμενο. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για το παιδί που χάθηκε από την Κύπρο. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Ήρθα να δει το παιδί το μάτσο και... Τώρα τι να, ναι, τι να συζητάμε, το περιστατικό ναι, ναι, είναι ναι. Τόσο τραγικό, τόσο που δεν μπορούμε καν να το πιάσουμε εδώ από τα ράδια. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε, δηλαδή είναι τόσο βαθύτερα τα αίτια που ό,τι και να σχολιάσουμε είναι πάρα πολύ κρίμα... Το να κλείνουν σπίτια για ομάδες. Γενικά, σε όλα τα επίπεδα. Να κλείνουν σπίτια. 6-7 μάγκες και να θρυνούμε. Είδανε... Και αυτόν το σπίτι θα κλείσει. Προφανώς γιατί θα ταυτοποιηθούν σε κάποια φάση και δυστυχώς και αυτόν το. Δυστυχώς. Ενώ ας πούμε θα κλείσει το σπίτι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που κάνουν τις ενέργειες. Είναι όλοι γύρω, οι συγγενείς, μάνες, πατεράδες, αυτά. Είναι χιλιάδιο. Είναι τόσο πολλές παράμετροι. Τώρα που δεν μπορούμε εμείς εδώ από τα αθλητικά ραδιόφωνα, μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε όταν τα συζητάμε αυτά. Δυστυχώς. Δεν είμαστε σε θέση. Δεν έχουμε την επάρκεια και την ωριμότητα το να συζητήσουμε το γιατί και πώς συμβαίνουν τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις και γιατί υπάρχει βία και πώς. Η βία τέλος πάντων, αναπαράγεται και από τα ίδια τα μέσα. Δεν θέλω να. Γι' αυτό, άμα με φουντώσεις, αρχίζω να λέω πάρα πολλά και δεν θέλω ας πούμε, να το χαλάσουμε το πρωινό μας. Άλλη είναι η ηθική αυτοργή. Δεν είναι. Καταλαβαίνεις όλα. Ναι, αυτό είναι τόσο. Άμα το πιάσουμε, τι να πούμε. Τώρα μια μάνα και ένας πατέρας κλαίνε και ό,τι και να πούμε εμείς δεν έχει σημασία καμία απολύτως. Και δεν έρχεται πίσω το παιδί σε καμία περίπτωση. Με τίποτα. Κατά τα άλλα, καλά. Όλα καλά. Αυτό. Μια χαρά κι εμείς εδώ. Μια χαρά είμαστε. Κομπλέ. Τι να κάνουμε. Το διασκεδάζουμε όσο μπορούμε. Σε φιλούμε. Πού πήγες Πρωτομαγιά? Νέα Ρόδα, Νέα Ρόδα, Χαλκιδική. Νέα Ρόδα, ναι, ναι, ναι. Εγώ ήμουνα Κολομόντερα, στα Βράσταμα. Από πίσω πάμε εμείς. Στα Βράσταμα, πώς το είπες? Βράσταμα. Τι είναι Βράσταμα. Αυτό, θα το ξέρει, θα πάρει τώρα ο τέτοιος, ο Top Gun, γιατί είναι από εκεί. Ιερισσό, ταξιάρχης. Από πάνω, ναι. Α, δεν τα ξέρω, ναι. Δεν έχω πάει πολύ. Τώρα τι ξεκίνησα να το ανακαλύπτω αυτό το μέρος και μου αρέσει. Εκεί τρυπητές, Ουρανούπολες, Άγιο Αόρι, ιστορίες. Σιγά σιγά θα τα ανακαλύψω. Ναι, όχι. Το Άγιο Όρος είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα τα ανακαλύψουμε σιγά σιγά. Μακάρι να έχουμε χρόνο και χρήματα. Αυτό είναι το κυριότερο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην γραμμούλα. Να διορθώσω λίγο την Έλενα. Όλα εδώ, γιατί την Έλενα δεν πειράζει. Γιατί να με διορθώσει. Δεν σε αφήνω. Γιατί Έλενα, οι πυροσβέστες δεν φοράνε κόκκινες στολές, μαύρες φοράνε. Εγώ ποτέ δεν είπα κόκκινες. Ο Πάπης το είπε. Με τις μάνικες κόκκινες. Κόκκινες στολές είπες, Έλενα, εσύ το είπες. Εγώ το είπα. Μαύρες στολές φοράνε οι πυροσβέστες. Μαύρες. Από πότε φοράνε. Αν θες να σου γνωρίσω, έχω φίλους, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό πυροσβέστες. Εντάξει, οκ, δεν κάνουμε εισαγωγή πυροσβεστικών. Γεια σου, γεια σου. Στη Βαρκελόνη έχω κάτι πυροσβέστες. Ισπανί. Τώρα λίγο καλύτερα. Να παίρνουμε φωτιά μετά. Καταλανή. Όχι Ισπανί. Έτσι, έγινε, γεια σου. Είχαμε μια φίλη στη Γερμανία που είχε αγοράσει πυροσβεστικό. Κανονικά. Ένα παλιό ρε παιδί μου παρατημένο. Είχε πάρει κανονικά πυροσβεστικό. Τι να το κάνει. Να μας περίμενε να πάμε να κάνουμε περιοδία. Το έδωσε τελικά. Ήθελα να το διαμορφώσει καταλήλως. Την είδα τώρα στο τελευταίο live που κάναμε. Λέω τι έγινε. Δηλαδή να τη ρωτήσω τι κάνεις εσύ τα νέα σου. Λέω το πυροσβεστικό τι έγινε. Το έδωσα. Λέει και ήρθα στα πορόγια. Γιατί δεν είδε με το πυροσβεστικό. Έλα μουντε. Να βοηθήσει εκεί να είναι και θελοντία πυροσβέστρια και να. Έχω πάει κι εγώ στα πορόγια. Και ξέρεις. Και ξέρω. Έχει λέει μια καταπληκτική ταβέρνα. Τι θα λέγαμε εμείς. Εγώ έχω κάνει πασία εκεί. Ωoo. Καταπληκτικό μου ακούγεται.
αυτό που είπε τώρα για τη Βαρκελόνη, ναι, για τους Καταλανούς. Σε ψήνει τώρα λίγο, ε. Είναι, στην Ισπανία είναι δύο ειδών. Ισπανία. Τα καταλανικά και τα... Α, πολλά είναι. Έχουν πολλές διαλέκτους. Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη μιλάνε Ισπανέζικα. Όχι ρε Μπάμπη. Ναι, Ισπανοί είναι. Αλλά από εκεί πέρα αλλάζει. Ας πούμε, κάθε περιοχή έχει γίνει Γαλλικία, είναι το ένα, είναι άστε, είναι Βάσκη. Δύο δεν είναι πιο σημαντικές. Τα καταλανικά και... Τα βασκικά, ξέρω εγώ τώρα μου. Όχι, 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 δεν είναι. Τα γαλλικικά. Όχι, όχι. Τα πρωτογαλλικά. Καλά, θα το βρω. Θα το βρεις, θα το βρεις. Αλλά έχει πολλές διοικητικές περιφέρειες που αλλάζει, ας πούμε. Κάπως λέγεται και μου αρέσει πολύ. Σ' αρέσει. Ήθελα να πάω, επειδή ήθελα να πάω στο γήπεδο εκεί. Στην Μπαρτσελόνα. Όχι. Α, στην... Στη Ρεάλ. Στη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι Μαδρίτη. Ξέρω τα μαδριλένικα. Δεν, έχει, δεν έχει κάποια διάλεκτο. Σίγουρα. Αυτή είναι η πιο Ισπανή από όλου, α πούμε. Επειδή είναι πρωτεύουσα. Ναι, η πρωτεύουσα αυτή είναι η πιο ξενέρωτη. Δεν έχουν ούτε τέσσερι αυτονόμηση. Τέτοια έχουν περισσότερο. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Καλά τα ξέρει. Βεβαίω. Δεν πήγε τελικά και δεν πήγε στο Σαντιάγκο. Δεν βρήκα ακόμα να κλείσει εισιτήρια. Δεν είπε σε μένα εδώ να κανονίσω να πάρω τηλέφωνα εδώ. Πώ κανονίζω. Με ρώτησε χθε καημένη Έλενα. Εντάξει, ευτυχώς βέβαια για να καταλάβει και ο κόσμος, ας πούμε, και οι υπόλοιποι το τι παλτό είμαι. Τους έχουν πρίξει όλους εδώ στο Λίμπερο και αυτά. Μέχρι και την Έλληνα την παίρνανε φίλοι της από Ρεστιάδα, από αυτά. Εσύ που πας εκεί με τον Μπάμπη και τέτοια. Κανένα εισιτήριο μου στέλνει η Έλληνα, τρίτο, μπα τίποτα ρε, εσύ Έλληνα. Αλλά ήταν η πρώτη που με ρώτησε. Εμένα δεν υπολογίζει κανένα, ευτυχώς. Πού να, αυτό 6 ώρα το πρωί, σιγά μην τα μάνη ήταν 6 ώρα το πρωί και είχε προσβάσει στο να βρει εισιτήριο για τον τελικό του ΠΑΟΚ. 6 ώρα το βάζει από το κορόιδο. Κοίτα, καλά θα ήταν γιατί με ρώτησαν πολύ. Ναι, όχι, εμείς τα στέλναμε σένα. Για σένα, άμα ήταν κάτι θα κάναμε, Έλενα. Πήγαινα και μετά για μπάνιο. Α, τα στο, όπως την είπαμε, άφησα. Αληθές. Αληθές. Όχι. Χτυπητή. Χτυπητή και πορώ. Η τρυπητή και χτυπητή. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο εκτός φαγητού. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είναι πολλές οι διάλεκτοι και τα καταλανικά, τα καταλά, είναι τα καταλαβίστικα. Ναι. Ναι. Τώρα για παράδειγμα το καληνύχτα στα καταλανικά. Δεν μας κάνεις λέγεται... τώρα φωτιστήριο, έχω δύο γραμμές, περιμένουν γρήγορα. Το καληνύχτα λέγεται bonanit, ναι, και το αντίο αντέου. Ο καληνυχτάκιας πώς λέγεται. Ο καληνυχτάκιας. Μας το κλείσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καληνυχτάκιας λέγεται Αμπρέου. Λοιπόν, καστιλιάνικα θέλει να πει η κοπέλα μας. Σωστό, ναι, αυτό είναι της Μαδρίτης. Πώς το είπε? Καστιλιάνικα. Όχι, όχι. Όχι, το χάσαμε. Τέλος πάντων. Καστιλιάνικα. Λαράκι, κάποιος μέσα στο τηλέφωνο σου και μου είπαν ότι έχεις εισιτήρια για τον ΠΑΟ. ούτε κατ' υποψία. Μα κανείς δεν ασχολήθηκε μαζί μου. Δεν έχω τίποτα. Έλα, έτσι μου είπα, ένας Μπάμπης μου είπα, πως έρεσαι, εσύ είσαι. Εντάξει. Κάτσε καλά, Μπάμπη, έτσι. Δεν έχω τίποτα. Αν είχα, θα τα έδινε στην Έλενα. Αυτό το λέω, το ομολογώ. Αν ήθελε η Έλενα εισιτήρια και δεν είπα τίποτα, τη ψάχνει η Έλενα εισιτήρια. Ένα, το είπε τώρα. Κάνε μια ανοίξη, βρε Μπάμπη. Για να ανοίξει, για να ανοίξει το σεντούκι. Δύσκολα, παιδιά, πολύ δύσκολα. Γι' αυτό τη λέω, κλαίει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και περιφέρειες και περίχωρα και ιστορίες. Πώς είμαστε, ετοιμαζόμαστε, ποιο είναι το κλίμα από τα προεόρτια? Περιμένουμε να έρθουν και οι Γερμανοί. Εδώ μας θυμήθηκαν πεθαμένοι και ζωντανοί. Είχαν να μας μιλήσουν 30 χρόνια κόσμος, μας πήραν τηλέφωνο για εισιτήρια. Ποιο Πάμε είναι, έχει εκπονηθεί σχέδιο κατάβασης, υπάρχει κάτι? Εχθές τα παιδιά ήταν Θεσσαλονίκη και είχαν συγκέντρωση, μοίρασαν τα εισιτήρια κτλ. Εγώ έφυγα, δεν άντεξα γιατί ήρθαν πολύ μπύρα. Περίμενα, θα το μάθω σήμερα, δεν πειράζει. Νομίζω ναι, ότι σήμερα θα... Γιατί χθες ακόμη πεζότανε στο αν θα γίνει ή όχι ο τελικός, δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εκεί ναι, γύρω... και σήμερα το πρωί διάβασα πάλι κάτι, όταν άνοιξα το τέτοιο, πάλι λέει είναι στον αέρα. Στον αέρα σκορ άκουγα, λένε ακόμα, χθες το βράδυ μέσα στις 1-2 είχε με προβολή, δούλευαν για να προλάβουν. Καλά, τις νύχτα στα καμώματα. Ναι, Ελλάδα είμαστε, μην, να κρατάμε μια πισινή, δηλαδή Παρασκευή βράδυ μπορεί να πούνε άστο καλύτερα, μην έρχεσαι για τελικό. Έρχονται παιδιά από Γερμανία, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι, ναι, κόσμος έχει κανένα... Ναι, τι δεν είναι αστεία, έχεις να κάνεις με διοργάνωση αθλητικού ελληνικού αγώνα, οπότε μια χαρά είναι τα πράγματα, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Νομίζω ότι αν ήταν στο χέρι τους θα το ακυρώνανε, πάει στη Δύση, αλλά προφανώς επειδή έχει συμβόλαια, έχει διαφημιστικά, έχουν πουληθεί, οι σταθμοί έχουν πληρώσει. Ξέρετε ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί πληρώνουν για να κάνουν τη μετάδραση και πληρώνουν πάρα πολύ γενναίο ποσό. Ναι. Α, δεν μας πληρώνουν. Ναι, όχι. Και ο Παναθηναϊκός εχθές κάτι έκανε στην Λίγκα, δεν ξέρω τώρα στην ΕΠΟ, για τις ημερομηνίες τους κυνηγάει τώρα, ξέρεις, με τον δικό του τρόπο να είναι σωστή ημερομηνία, γιατί ο ΠΑΟΚ θα κάνει μάλλον...
Η βαθμολογία δεν θα την επικυρώσει. Ναι, έχουμε και από εκεί, έχουμε και από εκεί, ξεκινάει και από εκεί ένας άλλος μαραθώνιος, μάλιστα. Πού είσαι τώρα, πού κατεβαίνεις? Τώρα έχω φτάσει Ξυλούπολη. Ωραίος. Και έχουμε, έχει ήλιο, παιδιά. Ωραία. Έχουν λιώσει. Τι ωραία. Πανέμορφα. Τέλεια. Πάμε να δουλέψουμε. Πάμε να δουλέψουμε. Πώς έρες. Έρχεται. Γιατί... γιατί Σαββατάκι, μια χαρά. Για να βγάλουμε τα... ναι. Είναι η πέμπτη μέρα που δεν με μιλάει η γυναίκα μου. Από εβδομάδα, άμα χάσει κανακύπελο, δεν τη μιλάζει. Έτσι πηγαίνει. Δεν υπάρχει αυτή. Έτσι. Πώς το είπες, δεν υπάρχει αυτό. Πάμε να το πάρουμε. Έτσι, μ' αρέσει. Πάμε να το πάρουμε και να γυρίζουμε. Έτσι. Έγινε. Καλό δρόμο. Καλή δουλίτσα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να κουραστώ να σηκώνω μαστραπάδες. Ναι. Θα τους πετάω στο θερμαϊκό. Κάτσε, περίμενε. Μαστραπάς, Έλενα μου, είναι το κύπελο, έτσι το λένε αυτοί οι τέτοιοι. Οι άγαρμποι. Οι άγαρμποι. Τι τρόπος, έχει κάνει και η Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει να έχει λίγο περισσότερο τάκτ. Εγώ είμαι πιο ευρωπαϊστής. Ναι, με μαστραπά. Ωραίο. Πολύ ευρωπαϊκή. Και επειδή είμαι ευρωπαϊστής, ναι, θα γίνω κακός στις υπόθεσεις. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, Γκρέξιτ. Εδώ, παιδιά μου. Εθεάθη η Έλενα. Όχ, άστα μην τα λένε στην Αραβία. Στο Instagram. Εθεάθη στο Instagram, ναι, κυκλοφόρησε. Έχει ένα κουλούρι. Ναι. Το παγώ. Το είπε, μα το είπε από την αρχή, από μόνο. Το είπε. Το είπε. Εδώ να ακούσει. Τι περιμένει, μα εδώ μπήκαμε και γουργουρίζει η κυλίτσα μα από την. Και είναι τεράστιο και θα το δείξω μετά γιατί δεν το έδειξα. Πάμε για διάλειμμα να μου το δείξει, είναι τεράστιο. Το δεν ακούγεται και πολύ καλό. Γεια σου, γεια σου. Καλημέρα στην γραμμούλα. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση, αν μου επιτρέπετε, ένα τραγούδι. Και να μην σε επιτρέπαμε, δεν θα την έκανες, για πες. Θέλω να μου βάλετε το τραγούδι «Δε χωράς πουθενά». Εντάξει, okay. Θέλω να το αφαιρώσω στη μεγάλη μου καρδιά. Ποια είναι η μεγάλη σου καρδιά, έχεις πρόβλημα, ρε. Δεν χωράει πουθενά. Μεγάλη καρδιά, μάλιστα. Εντάξει, αφιερώμε στη μεγάλη σου καρδιά. Θέλω να σας πω και το εξής. Έχω ένα εισιτήριο. Γιατί στο mini magic bus που θα πάμε στο Βόλο, ένα άτομο από Αραιόπολη δεν θα έρθει. Μάλιστα. Από Μάνη. Και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αν υπάρχει ένα άτομο να. Κάποιος οπαδός της ΑΕΚ δηλαδή. Εντάξει, με εμάς θα μπει. Ναι, προφανώς θα είναι οπαδός της ΑΕΚ. Δεν θα έρθει. Πάω ξύδες, θα πάει με τους ΑΕΚτσίδες. Με μάθαμε. Okay, οκ, ακούγεται όποιος θέλει. Αν υπάρχει κανένα άτομο και ενδιαφέρεται από τίποτα Λάρισα, Κατερίνη, Τρίκαλα. Ναι, Καρδίτσα. Ειδικά από Τρίκαλα, αν υπάρχει άτομο από Τρίκαλα. Γιατί ειδικά από Τρίκαλα, δεν κατάλαβα. Γιατί αγαπάω τα Τρίκαλα και γενικά τα αγαπάμε εδώ στην ΑΕΚ, τα αγαπάμε τα Τρίκαλα. Οκ, εντάξει, μια χαρά. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. Έχει το νεραϊδοχώρι, κατάλαβε. Ναι, κουβίζει, εγώ δεν κατάλαβα. Καλημέρα και στην φίλη μας την Μαρία. Ερχόμαστε, Μαρία, Βόλο. Βολιώτησα, ναι. Θα μας. Θέλει, δεν θέλει. Δεν το ξέρει αυτή. Πάμε τώρα. Άμα πάμε και το ρεπορτάζ. Άφησος. Δεν το ξέρει, αλλά άμα πάμε που θα πάμε, στη Μαρία θα πάμε. Να μας πάει και στην Άφησο. Να μας πάει και στην Άφησο. Εννοείται. Και σε όλα τα παιδιά εκεί, τα φιλαράκια μου στο Βόλο. Εγώ, αν πάω τυχόν έτσι, ντεμέκ αυτό για το σταθμό και ιστορίες, για να μεταφέρω το ρεπορτάζ εδώ στον κόσμο. Εσύ. Να μην πάω, λες. Δεν με πιστεύει. Σε τσιπουράδικο σε φαντάζομαι. Αυτό δεν σε κόψε. Καλύτερα να πάω εγώ, κατάλαβες. Θα πας εσύ να κάνεις ρεπόρταζ και εγώ θα κάτσω εκεί. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Πώς λέει δεν το πήρα χαμπάρι, με δουλεύεις, το ένιωσε στο πετσί μου. Ποιο, τι. Α, όχι, είναι παλιό μήνυμα. Από μέσα, καλημέρα, φίλε μου. Εντάξει, και διάβασα ένα παλιότερο βίο, αλλά νομίζω λέγω για τον Βόλο. Όλα ταιριάζουν. Μπορώ να διαβάζω ένα custom μήνυμα για τα πάντα. Λοιπόν, 7 η ώρα. Να βάλεις το τραγουδάκι. Ποιο θα βάλεις? Τι, εντάξει, μονόδρομο σου βάλω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο επηρεάζει εξαιρετικά την γυναική ιδιοσυγκρασία. Το οποίο μην μιλάς στα καλοκαίρια. Αγγίζει. Δεν αγγίζει. Εντάξει. Λίγο, αγγίζει. Αγγίζει αμπελόκηπη και τέτοια στην Αθήνα. Δεν με έχει ακούσει τα DJ ηλικία μου τα βάζα. Λες, είσαι μικρή ακόμα. Αγγίζει κάτι μεγαλοκοπέλες που σκέφτονται τα καλοκαίρια τα παλιά. Μη μου μιλάς όμως για καλοκαίρια, Ελένα μου. Μιλάω. Μιλά μου για πενιριλιά και τέτοια. Μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Προσεγγίσαμε τις 7 η ώρα. Δεν φταίει εσύ, δεν φταίω εγώ. Τι είναι αυτό ο αγόρας που μας βάζει το πρωί να κάνουμε εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο μικρό χρονικό διάστημα. Εμπρισμός, πυρκαγιά, πανίκος. Έψαχνα να βρω ένα τραγουδάκι να αφιερώσουμε στους φίλους μας τους πυροσβέστες. Ότι πήραμε φωτιά.
Καλά τα στούντια παίρνουν φωτιά κάθε πρωί ούτως ή άλλως εδώ στο λόγο επειδή. Αλλά ήθελα ένα επαιτειακό γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πυροσβεστών και ψάχνω το κατάλληλο, και μου ήρθε αυτό το τεράστιο άσμα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα, δηλαδή αν πάρει κάπου φωτιά. Όχι, δεν ή μπορούμε να βάλουμε φωτιές για να το εορτάσουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή είναι ο Λίμπερο 107,4 και σας καλημερίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Παίρνουμε φωτιά μαζί. Λάθος, δεν ξέρω το στίχο. Με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου που θα πάρει φωτιά το Σάββατο από τις μετακινήσεις στο Φιλάθλο, ναι. Ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο οποίος εκτείνεται από το κλειδί Μαθίας και καταλήγει στις Ράχες Φθιώτιδος. Και έχοντας τον πομποδέκτη της E-Way, περνάς ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, οργανώνεις και παρακολουθείς πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια σου και διαχειρίζεις ηλεκτρονικά τον E-Way λογαριασμό σου και τόσα άλλα. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, μέχρι και 90% για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον ποποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site σε gianmotorway.gr και ο ποποδέκτης της E-Way θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείς. Και η Krypton Auton Gas Service Χάρης Γουρνιός στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Ναι. Και οι σημαίες ψωμιάδη που θα εφοδιάσουν τους φιλάθλοι του ΠΑΟΚ, καθότι θα εκδράμουν από τη Βόρειο Ελλάδα, εδώ δίπλα μας, στη Βασιλείος Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310 532 000. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί βρισκόμαστε και τα λέμε βεβαίως. Σαν σήμερα ένα πολύ ιστορικό γεγονός για την σύγχρονη νέα ελληνική τραγουδοποιία. Τι έγινε, καλά, τίποτα. Μια πολύ άχρηστη πληροφορία που δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά μένα μου ήρθε. Εσύ δεν ενδιαφέρει εμένα. Ναι, μου ήρθε. Διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται, ναι, για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνδεση Φάνταν ένα βεστρόμιντο, αυτό κάτι σουηδικά. Το οποίο σημαίνει αποκλεισμένη από μια θύελα. Βέβαια, το χαρακτηριστικό αυτής της εμφάνισης ήταν κάτι που έμεινε εν τέλει στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ήταν το ελληνικό τραγούδι που μας εκπροσώπησε. Μπορείς να φανταστείς ποιο τραγούδι ήταν, Έλενά μου, που έμεινε και στο. Έτσι, ελληνικό. Ελληνικό. Ποιο τραγούδι μας εκπροσώπησε. Δεν τα πήγε καλά, παρόλα αυτά. Ναι. Αχ, έτσι. Το βρήκες, παιδί μου, με το πρώτο, Έτσι. Όπου αυτό το τραγούδι. Ποια είναι! Είσαι η Έλενα Ξίτσα! Αυτό το τραγούδι δεχθήκαμε, το αποκαλύπτουμε εμείς στο λόγο επειδή δολιοθωρά και τερματίσαμε 13η, ενώ ήταν το καλύτερο τραγούδι που έχουμε στείλει. Ποιος μας καπέλωσε. Ο σαξοφωνίστας, αν ακούσεις το σόλο που κάνει, γι' αυτό και μεταδίδουμε την live μετάδοση εκείνου του τραγουδιού, θα ακούσεις ένα σόλο που είναι μέσα στην παραφωνία. Και αυτό επηρέασε στο να μην βγει η μεγάλη Σοφία Βόσου να μην πάρει τον τίτλο. Καλά, λέει, πάμε Έλενα μου! Θα'ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη, θα'ναι ουρανού κατάνοιξη, θα'ναι. Στείλτε με στην Eurovision, το έχω βρε παιδί μου, το έχω. Θα πήγαινες. Θα πήγαινα. Όλοι μαζί να πηγαίνατε. Όλοι με. Ποιοι όλοι? Στο group. Το group είμαστε παραπάνω, μέχρι 6 άτομα παίρνουν στην Eurovision. Έχουμε την άλλη εβδομάδα ευτυχώς. Θα audition, θα πάρει καλύτερη. Θα κάνεις το casting. Την άλλη εβδομάδα έχουμε Eurovision. Ευτυχώς που δεν αναβλήθηκε ο τελικός, γιατί το άγχος μου ήταν μην συμπέσει ο τελικός του Eurovision με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και τι θα πρωτοδούμε. Τι άγχος? Γιατί είμαστε Eurovision και τέτοια ποτέ έχει. Είναι Τρίτη και Πέμπτη. Πότε την άλλη? Την άλλη θα είμαστε εδώ, θα βγάλουμε. Πέρυσι είχαμε κάνει εκπομπή, βγάλαμε στοιχήματα εδώ, αναλύσεις, γεωπολιτικές ιστορίες. Και από εβδομάδα θα μελετήσεις. Πέσετε έξω. Πέσε, και εδώ μέσα παίζεται το στοίχημα. Βγάζει. Όχι, πέσατε έξω στις προβλέψεις. Ήμασταν πολύ δυνατοί, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πώς και. Και έλα μου, γιατί η Eurovision είναι το άθλημά μας. Σε κάθε περίπτωση.
Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Η οποία άνοιξη έχει μπει με βήματα χ. Ακριβώς, και το πρωινό μας είναι. Σε λίγο θα μπει και το σολάκι. Βέβαια, γιατί το στοίχημα είναι η δικιά μας υπόθεση εδώ με το Λίπερο 107,4 και την Ιντερβέντεν που μας ενημερώνει για το τι συνέβη και την χθεσινή ημέρα και τη σημερινή και την αυριανή για όλα τα πράγματα. Η Γιουβέντους χθες 0-2 μέσα στη Μονακό και ουσιαστικά έθεσε όχι απλά τις βάσεις, είναι με τα δύο πόδια σχεδόν στον τελικό του Champions League, όπου πιθανότατα θα βρει την Real Madrid της απέναντί της. Έκανε και ρήμα αυτό, ε! Τι εννοείς ρήμα, κατάληξη? Κατάληξη, κατάνοιξη. Ήταν ωραίο, μόνος μου ενθουσιάστηκα, μόνος τα λέω, μόνος μου χαίρομαι, ας πούμε. Παραπαπαπαπα. Πού είναι το σόλο, το χάσαμε, έπαιξε το σόλο. Ας το καλύτερα μείνει, ναι, αφού είναι παράφωνο, λες. Ναι. Εκτός αν είναι η στούντιο εκδοχή αυτή. Κάτσε, το βρούμε, το κάνουμε live. Πες, φύγε, έλα, βόσου, σταμάτα. Ναι, δεν είναι, με αυτό είναι, δεν έχει μέσα, τέλος πάντων. Θα το βρούμε. Παραπαπαπάρα είναι αυτό και είναι μια σαφής αναφορά για εμάς εδώ της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χθες ο Άγιαξ επικράτησε με 4-1 της Λιόν. Ο Άγιαξ, ο οποίος βρέθηκε στο δρόμο του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν από πολλούς χλεβάστηκος, μια ομάδα που δεν έχει πολλές υποδομές αγωνιστικές. Παρ' όλα αυτά διαπρέπει και είναι και αυτός με τη σειρά του με το ένα πόδι. Αν δεν κάνω λάθος, ημιτελικά δεν ήταν αυτά. Στον τελικό του Europa League. Πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτό το 4-1 βέβαια στο ποδόσφαιρο. Σύνθιστε να λέμε το κλισέ, ποτέ μιλές, ποτέ. Στα άλλα αγωνιστικά, έτσι μια ψηλή να τα ξεπετάξουμε εδώ, να ξεπερδέψουμε, να εσχάσουμε. Ο ΠΑΟΚ χθες ιτήθηκε από τον Άρη. Ο Άρης επικράτησε του ΠΑΟΚ στον δεύτερο αγώνα για τα προημιτελικά των play-off της Basket League. Και είναι με σκούπα, πήρε δύο μάτς συνεχόμενα. Πιο άνετα από ότι το πρώτο παιχνίδι στο Παλέ, 75-84, και πέρασε στην επόμενη φάση. Δεν θα χρειαστεί το τρίτο παιχνίδι, που θα συνέπεφτε κιόλας και με τον τελικό. Οπότε απαλλαχθήκαν όλοι από αυτές τις διαδικασίες. Ακόμα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν θα ξέρουν πού να εστιάσουν. Αλλά φυσικά και οι φίλοι του Άρης που με τη σειρά τους θα κρύφω βλέπαν το τι θα κάνει ο αιώνιος αντίπαλός τους. Νωρίτερα ή μάλλον αργότερα, νωρίτερα το πρωί για εμάς, στα play-off του NBA, οι Boston Celtics επικράτησαν με 129-119 των Washington Wizards και οι Golden State Warriors με 106-94 των Utah Jazz. Αυτές εντάχει και εν ολίγη ήταν οι ειδήσεις, οι αθλητικές, οι αποτελεσματικές μάλλον, τουλάχιστον σε επίπεδο αγωνιστικής δραστηριότητας. Σήμερα σε 7 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Παλατάκι για το τέταρτο παιχνίδι των τελικών της Volley League. Έχει κάνει το 2-1, έχει κάνει το break μέσα, μέσα στο Ready και ενδεχομένως να σηκώσει και κούπα σήμερα, αν τα πράγματα πάνε κατευχήν για τον δικέφαλο. Βέβαια ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έδειξε μέσα στη χρονιά ότι ήταν καλύτερη. Βέβαια ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο στεναρός σε αυτή τη φάση. Το έδειξε και μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά το βόλεϊ πάντα έχει διακυμάνσει, να πω ότι δεν ΠΑΟΚ με ποιον είναι, Μπαμπή, είπε σήμερα. Δεν με πρόσεχε καθόλου, έπιασα τα αθλητικά και δεν... με τον Ολυμπιακό καλέ. Θα έχει 8.000 κόσμο στο Παλατάκι. Χθες είχε κανένα χιλιάδα, θα τίποτα. Λες, θα κερδίσετε. Τελείωσε. Το νιώθεις, το αισθάνεσαι ότι θα κερδίσεις τον Ολυμπιακό και θα πανηγυρίσεις τίτλο, γιατί είναι και εβδομάδα τίτλο. Για το ποδόσφαιρο δεν μου έδωσες προγνωστικό. Κοίταξε. Για το Σάββατο πάλι δυσκολεύεσαι. Θα κερδίσουμε. Ναι, πάλι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα είναι ένα δύσκολο. Mm. Δεν θα μπουν γρήγορα τα γκολ. Δεν θα μπουν γρήγορα τα γκολ. Μ' αρέσει που βλέπεις πολύ έτσι. Πολύ, ναι, πολύ μπάλα. Γρήγορα. Ό,τι θα μπουν. 2-1. 2-1. Σε μένα ρωτάς, δεν μπορώ να σε περάσω. Άντα, τα αφήσω. Εσύ τι λες. Βλέπω παράτοσο πέναλτι. Λες. Ναι, δεν ξέρω. Το προς τα εκεί πηγαίνει. Στην πίεση δηλαδή, έτσι και πίεση. Δεν βλέπω 0-0, να σου πω την αλήθεια.
Δεν ξέρω, γιατί θα φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, κάπως έτσι. Θα είναι πολύ κρίσιμο. Ο Γιάννης ποιος ήταν και ποιος ήταν το Θεριό. Εδώ σε δελοκαρδιά, μα το ήξερα, θα το έβαζα και στα στοιχήματα και θα κονομούσαμε. Θεριό θα είναι βέβαια ο νικητής. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Βέβαια, εμείς εδώ, σαν λόγο, επειδή μπήκαμε πάρα πολύ πεινασμένοι νωρίτερα, δεν έχουμε ικανοποίηση, αλλά λίγο με τον μπούρου-μπούρου, είδες, με την Πάρλα. Συντοπίζω ότι σου περνάει πείνα. Όχι, παιδί μου. Όχι, τίποτα μπροστά εκεί. Μπροστά μου τα βλέπω, τι να μου περνάει. Και λιγουρεύεσαι, γιατί... Και να σου πω κάτι, κανείς, ναι, μα κανείς δεν έφερε τίποτα. Που τέτοια τυχή, τίποτα. Τίποτα. Τι άλλο να κάλουμε για σου. Θα πάρουν τηλέφωνο. Θα σου το κόψω, θα σου κόψω τις μονάδες και τα μεγαμπάιτ. Ψάξαμε βέβαια, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα μας. Τι τρώει ο κόσμος. Μήπως αρχίσουμε και κάνουμε καμιά εκπομπή σε άλλα ημισφαίρια ενδεχομένως. Πού θα θέλεις να πάμε. Ανάλογα με το πρωινό, θα διαλέξουμε χώρα. Κοίταξε. Σε 25 σημεία του πλανήτη, τι τρώνε το πρωί. Στο αντίστοιχο λόγο, επειδή, γιατί συζητάνε. Τώρα είδε εδώ για αυτά τα ισπανικά που λέγαμε. Ναι, μην κάνεις spoiler, θα πιάσουμε από την αρχή, ας πούμε. Ξεκινάω από το. Από το αυτό που το βλέπω με τη σειρά. Μου έχει εδώ νούμερο ένα, μου έχει, ναι, νούμερο ένα κατά ταξία, απλά για. Το αγγλικό πρωινό. Το οποίο λέει περιέχει φασόλια. Ξέχνα το. Λουκάνικα, όχι, ωραίο το λουκάνικάκι. Λίγο βαρύ είναι για πρωί. Μπέικον. Όχι. Αυγά, πάνε. Μανιτάρια, τηγανιτό ψωμί. Συνοδεύεται. 5 κιλά κάθε μέρα. Όχι, απαρρίπτεται. Συνοδεύεται, λέει, ιδανικά. Με αγγλικό τσάι. Θα πει και τσάι. Δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει. Απορρίπτουμε το. Αυτό το φασόλι κάθεται άσχημα. Για φασόλι. Φασόλι. Γιατί είναι φασόλα, δεν είναι φούρνο. Δεν ξέρω πώς θα κάνουμε τώρα, να σου πω την αλήθεια. Θα μας πάρει κάποιος. Κάποιος που θα έχει. Ναι, κάποιος που θα έχει θητεύσει στην γυρία Αλβιώνα για να μας ενημερώσει. Καλημέρα σας. Ποιο να πάρει τηλέφωνο, πάρτε τον Τζάγκ να σας φέρει καμιά καρίδα τώρα. Ας τα έφυγε, έφυγε, δεν το είπαμε αυτό, θα το είχαμε για πιο μετά, στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις. Ακόμη ένας πόλεμος για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη μας, ίσως είναι μήνυμα αυτό, για το τι μπορεί να υποστεί ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Πανεπιστημιακό. Ότι διώξανε οι κακούργοι διώξανε τον Τζάγκ. Τον εκπρόσωπο. Κακούρι, ρε, αφού ψηφίστηκε και παψηφί να φύγει. Ο υπόλοιπο κόσμο, αντικείμενοι κακούργοι, τον βγάλανε στον τάκο. Επειδή τη Ελισάβετ ο μπαμπάς έχει μονάδες και στέλνει συνέχεια μηνύματα, δεν με ρίμνησα. Όλοι εδώ τώρα ασχολιόταν με τον τελικό, πέραν τηλέφωνα που να βρούνε εισιτήρια και δεν ασχολήθηκε κανείς χθες με το Survivor. Και διώξανε τον Τζαν. Δεν έχουμε άλλο εκπρόσωπο. Κάθε Τετάρτη φεύγει κάποιος. Μάλλον, ναι, έτσι, μεσοβδόματα. Να προλάβει σουκού μέχρι να έρθει από τον Άγιο Δομήνικο, εδώ θα είναι. Για να προλάβει μήπως τον τελικό. Ω, δυνατό, ίσως. Γιατί είναι, νομίζω, και παοξής ο Τσάνγκ, αν δεν κάνω λάθος. Όσο για το βράσταμα, βραστά λέγεται στην τοπική διάλεκτο, είναι στην Εθνική Οδό Πολυγύρου Ιερισσού. Περάσατε απ' έξω, αλλά εσύ. Έχει κόμπο κανονικά και το χαρακτηριστικό ποιο είναι. Άλλη φορά θα περάσεις από εκεί, χωράει να μπείτε μέσα. Ναι. Είναι από τα λίγα μέρη που βγαίνει κούμαρο. Κούμαρο είναι ένας θάμνος που βγάζει. Πάντα ένα... κούμαρο. Όχι, άλλο είναι αυτό. Τα κουμάρια. Okay. Τα κουμάρια. Εσύ το μυαλό στο τζόγο. Τα κουμάρια. Στο φαΐ και στο τζόγο. Στο τζόγο, Παύλα, γεια μου. Έχουμε... Ήρθε γλυκούλα εδώ στο ξεκίνημα και έχουμε δημιουργήσει ένα τέρας. Σάνομαι σαν ένα σίγουρος Φραγκεστάιν. Πάει και παίζει μόνη της, τα γυρνάει στα προποτζίδικα, θα ζητεί σκορ. Και τι έχουν τα κούμαρα εκεί? Βγάζουν τσίπορο από κούμαρο. Ω, καλό. Το οποίο είναι ψηλός. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ το τσίπορο. Μου αρέσει το περισσότερο. Αλλά το δοκίμασα και όντως έχει μια έτσι κάτι. Άσε μου αρέσει. Τα φυλάκια για αυτά όλα δεν τα μπορώ. Ναι. Και κάτι σέρβικα από κορόμιλο που αγαπάω πάρα πολύ τα κορόμιλα. Σλιμοβίτσα. Ναι, δεν... Άσε μου αρέσει. Το άγνωτο στα φυλάκια το ωραίο, όχι, το άγιο το τσιπουράκι. Όσο για το ισπανικό που ψάχνει την Ανταλουσία, έψαχνε τέτοια. Δεν θυμάμαι. Δεν σου κάνει. Αυτό. Κοίτα τώρα, εδώ στην Ισπανία δεν έχουμε διάλεκτο. Σχεδόν φιλών είναι. Ναι. Ανατολικά είναι οι Καταλανοί, βόρεια είναι οι Βάσκοι, νότια πρέπει να είναι οι Ανδαλουσιανοί ή οι Καστιγιάνοι, ναι, και κεντρικά δυτικά πρέπει να είναι. Τώρα η Ανδαλουσία μας ξεφεύγει κάτι. Αφού η Μπαρτσελόνα όταν κερδίζει, ξέρεις τώρα, αυτό έχει γίνει θέμα. Όταν είσαι κανένα τελικό έτσι,
ποδοσφαιρικό και σηκώσει κάποια κούπα. Ναι. Ο τηλεσκηνοθέτης δίνει εντολή να, και παίζει ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας. Mm-hmm. Χαμηλώνουν τον τόνο, γιατί, τον ήχο, γιατί οι φίλαθλοι κράζουν στον εθνικό ύμνο της Ισπανίας. Άρα είναι τα Ανδαλουσιανά. Ναι, μπορείς να το πεις κι έτσι. Ναι, ναι, εντάξει τώρα, δεν είναι τόσο η διαφορά. Εντάξει τώρα, μπορεί να είναι τυπηματική σε λέξεις, αλλά εδώ μιλάμε είναι σαν φιλές. Εδώ η ίδια από πότε είναι το πρόβλημα με τους Βάσκους που θέλουν να διαχωριστούν. Και ψήμαστε εμείς να το λύσουμε τώρα. Τέτοια ώρα. Ναι. Είναι τα καταλανικά, τα γαλλικιανά και τα βασκικά. Οι βασικές. Ναι, σούμε, και διάλεγμα. Τα ανδαλουσινιακά. Δεν υπάρχουν. Ανδαλουσία, ναι, τέλος πάντων. Μπήκα σαν φροντιστήριο. Μαθήματα ισπανικό λέει. Έτσι, μόνο. Μόνο. Έγινε Νίκο μου, σε φιλούμε. Τώρα τι θα γίνει στο Βόλο στους Αυστριακούς. Να μάθουμε γιατί τους Βόλους τους λένε Αυστριακούς. Γιατί είχαν υψώσει αυστριακή σημαία κατά την περίοδο εκεί με το Μέτερνιχ και με αυτά. Για να έχουν ναι, φοροαπαλλαγές και αυτά ιστορίες. Ουσιαστικά για να υποδηλώσουν ιδιαιτερότητα και προτίμηση προς τον ζυγό εκείνης εποχής. Γι' αυτό. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα να πω συγχαρητήρια και Πατμάν, είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε επιτέλους. Ναι. Στο να κλείσεις το τηλέφωνο. Ενός σκορ. Ναι. Είχα πει ότι θα πάει ο τελικός, το έχω πει εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Είχα πει βέβαια θα γίνει στο Παγκρίτιο, μας τα χαλάσανε, mm-hmm. θα γίνει στο Βόλο. Ναι. Τέλος πάντων... Τι να κάνεις και εσύ βρε ψυχή. Το είχα πει. Το είχες πει. Εσένα ή υιοθέτησα. Τα πέναλτι δεν θα είναι 5, θα είναι παραπάνω από 5. 5, 5, 10, ναι. Ο θεματοφύλακας θα κρίνει το τελικό. Mm-hmm. Το είχα πει. Και θα είναι ο Γλύκος... Και ο Ανέστης. Λοιπόν, ναι, θα είναι ο Γλύκος γιατί είναι από εκείνα τα μέρη. Είναι από τη Σκόπελο. Θα τον βλέπει η μανούλα του και θα τον ξεματιάζει. Α, θα είναι και κοντά. Κοντά. Γιατί δεν έχει το Χριστό του Ανέστη. Έτσι δεν έχει το Χριστό. Ο Ανέστης από πού είναι, εδώ σε θέλω. Από το Πανιόνιο είναι, άστο, μη με πληγώνεις. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό έχουμε να ανταμωθούμε. Περίμενες να αποκλειστεί ο Πάκος στο μπάσκετ γιατί φοβόσουν να μην κάνει ο Τσόχλας κανένα παιχνιδάρα. Εγώ το. Που έβαλε και το τετράποντο της προάλλης. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα ότι καλό ήταν να αποκλείσει το Πάο. Mm-hmm. Για να δουν και τα παιδιά τον τελικό. Ναι. Γιατί μετά περιμένουν κάτι θηρία που είναι λίγο δύσκολο να το πείσει. Η πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό έδειξε κάτι τέτοιο παρόμοιο. Ότι κάτι 50, κάτι 60, κάτι 70 από το κεφάλι. Α, δεν είμαστε για αυτά τα πράγματα. Εκεί, εδώ, στα τοπικά. Εψουμού, όπως λέγεται, κάστη και τέτοια. Ναι. Ναι, αυτά. Ο Τσόχλας είπα στην δήλωση θέλει να μείνει του χρόνου. Και τι ακάνει. Να τι έχει δηλώσει κάνει το παλικάρι και τι μπαθώ, ρε παιδί μου, λε. Και τι ακάνει. Και πού απάντησε. Στην Λάουρα, στο Survivor, διακοπέ. Εδώ. Κάνε ένα πόντο κάθε 6 μάτς. Αυτά. Διώξανε τον Τζάγκρε, το άρεσε. Εντάξει, πλήγμα. Ναι, πλήγμα για τη Μακεδονία μας. Ρατσισμός ενάντια στην 3-3. Ναι. Ρατσισμός στην 3-3. Δεν χωνεύουν τους 3-3ότες. Τελείως. Έτσι, θα παλέψουμε να το φέρουμε τον Τζάγκρε, να έχουμε επικοινωνία. Ναι, κανονικά. Είναι τα μάμια την εκπομπή αυτή, έτσι. Έχουμε... Τα μάμια, δηλαδή πιστεύω ότι άμα βγει από εδώ πέρα, πρώτη που θα πρέπει να πάει είναι εδώ. Εννοείται, εννοείται. Πουθενά άλλου. Γιατί φωτογραφίες δεν... παρέα και τα λοιπά. Να σου πω... Για εδώ είναι τα μάμια φτιαγμένος. Να σου πω κάτι, δεν έχει δικαιολογίες γιατί και στον Άγιο Δομήνικο ξυπνούσαν από τα γρεχαράματα με το πέφτει ο ήλιος. Άρα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Άμα του δώσεις και κανένα κουρού, ας πούμε, και ένα μπισκοτάκι θα δει τρέχοντας. Να δούμε. Αυτή με την πείνα που έχουν αυτή την εποχή τώρα είναι λογικό. Όμως, μια χαρά, μια χαρά. Θα το δούμε. Και εμείς να δεις τι πείνα έχουμε. Άσε, αυτό συζητάμε. Όχι άλλο φαΐ. Και εντωμεταξύ όλοι αδυνατίζουν, όλοι αδυνατίζουν. Εκτό να πίνει δύο κοπέλε που παίζουν στο διάσημο γραφείο. Ποιες? Εκείνοι θα χρειαστούν δίαιτα με τα πρωτοφύλλα. Η Λάουρα και η... Η Ευρυδίκη. Ειδικά η Ευρυδίκη. Ναι. Πώς λέει, ναι, η Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη. Mm-hmm. Αυτή του Σκάι, η, ναι, ναι, η Ελαφουζιάρα. Ναι. Λοιπόν, αυτή, η Ελαφούζενα, ναι. Μετά την ομιλία του Survivor πρέπει να μπει ειδικά σε πρόγραμμα, πρόγραμμα δίαιτας και την καλοκαίρι και τέτοιες. Πώς θα βγει με την καλή έξω. Όχι, υπάρχει, ναι. Πρέπει να έχει βάλει 30 κιλά. Αφού όλα, άμα κερδίζει αγωνίσματα ή του δίνουν το φαΐ, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Μάλιστα, για τον τελικό δεν μας λέτε τίποτα, δεν ασχολείστε με τίποτα. Ο τελικός, όμορφα και ωραία, θα πάμε το σηκώσουμε, θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό. Απλά πράγματα. Θα πας. Είναι τυπικές διαδικασίες. Θα πας. Κοίταξε. Το θα πάω είναι σχετικό. Σαν υπόσχεση για εισιτήριο έχω μία. Ναι. Δηλαδή, τη στείλω, ας πούμε, εντάξει, το κρατημένο, αλλά πάρε το. Αλλά άμα το πάρει στα χέρια σου. Έτσι. Μ' αρέσει πάντως που όλοι οι ακροατές μας είναι βίσματα. Όλοι έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο να σου πω κάτι, δεν είναι έτσι. Είμαστε 10 άτομα παρέα. Ναι. Οι πιο πολλοί και παλιά στα χορηγή στην ΠΑΟΚ με διαρκεία επί 10-15 χρόνια διαρκεία. Mm-hmm. Επί συναπτά έτη, έτσι. Ναι. Και από αυτούς τους 12-15, άντε να βρεθήκαμε 1-2 εισιτήρια. Mm-hmm. Και αυτά πάλι δεν έχουν πάρει ακόμα στα χέρια μας, έτσι. Μάλιστα. Είναι δύσκολη ιστορία με τα εισιτήρια. Είναι πολύ δύσκολη ιστορία. Και σηκώνει μεγάλη κουβέντα.
αλλά είναι και από την πρώτη φορά, νομίζω, που θυμάμαι τον εαυτό μου να λέμε ότι εντάξει, παιδιά, όποιος πάει. Όποιος πάει. Σκοπό είναι να το σηκώσουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η ιστορία. Αν το σηκώσουμε, να γυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε όσοι πάμε στην ένα κύπελο πίσω. Ακριβώς. Και αυτό. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Μετά, μακριά από παγίδες. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη, καλή συνέχεια, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα στην Γραμμούλα. Μηδέν. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μηδέν και εδώ. Άμα στα ρίξανε, λοιπόν. Καλημέρα και να πάμε και για διάλειμμα. Καλημέρα. Καλά, γιατί με κλείνει. Γιατί πάμε για διάλειμμα. Καλημέρα. Μα έκλεισε, ωραία. Φάγαμε 6 άκυρα πανωτά, γιατί ήταν μπαρ, μπουρμπαρ, κλείνει, κάνει ράνι. 7:30. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Φαντάζομαι ότι ξεκινήσαμε να λέμε τα 25 πρωινά και έχουμε πει μόλις 1. Εντάξει, okay. Το πρωινό τελείωσε. Αποφάσισε τι θα φας μετά. Μπουγάτσα. Μπουγάτσα. Είχαν χθες το Survivor. Προχθές μάλλον. Αλήθεια. Ναι, έπαθλο. Λοιπόν, τα λέμε εντός ολίγου. Κάνουμε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα, μια ανάπαυλα και εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Τα αφιερώνω, Έλενα μου, αυτό. Το ξέρω, το γνωρίζω. Ξέρεις, που πήγες στο X-Factor. Σταυρουπολίτης είναι ο πιτσιρικάς, ε. Ναι, είδα, είναι από Θεσσαλονίκη, Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, γειτονάκι είναι, εννοείται. Γνωρίζετε προσωπικά. Όχι, παιδί, πιτσιρικάς είναι. Γιατί δεν κάνετε συνεργασία. Γιατί αυτός είναι διάσημος, εγώ είμαι ένας άσημος. Αλλά και οι δυο πεινάμε. Αυτό μου έλεγε στο διάλειμμα η Έλενα. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Κι άκου εδώ στίχο που έχει. Εγώ δίαιτα δεν κάνω γιατί σήμερα πεινάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με όλα αυτά παχαίνω. Το μόνο που με νοιάζει, φίλε, είναι να χορταίνω. Έτσι και να χοντρένω για εμάς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ούτε με τον μπύρι μπύρι δεν μπορέσαμε να αντιθασέψουμε την πείνα σου, Έλενα μου. Όχι. Τίποτα. Τι δεν σε δεκάνει. Εγώ είμαι στεναχωρέθηκε γιατί δεν ήρθε κανείς να μου φέρει πρωινό. Τι να κάνουμε, μπορεί να έρθει στους επόμενους. Ας τρώνε αυτή, δεν πειράζει. Μας γεμίζει. Μας γεμίζει το στομαχάκι μας, γεμίζει το πνευματικό στομαχάκι μας. Εγώ χόρτασα με τα λόγια. Με τα λόγια, ακριβώς, με τα λόγια σας. Στο 2-31-0-287-38, στο FM κενό, μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και στο λόγο επειδή στα Facebook. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, επειδή λες ότι είσαι άσημος, ναι. Να σου πω ότι καλύτερα νούμερο παρά αριθμός. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα! Καλώς το να! Τι κάνετε, παιδιά! Καλά είμαστε! Καλά. Κύριος, από πού τηλεφωνεί? Τηλεφωνώ από την Εθνικής Αντιστάσεως. Α, μάλιστα! Αντιστέκεστε! Τι έχει εκεί φούρνο! Έκανα φούρνο καλό εκεί. Έχει, παιδιά, πολλούς φούρνους. Ναι. Άμα θέλετε, σας έφερνα γιατί τίποτα. Κάντε, τι περιμένεις! Ακούθω, αν δεν φέρει. Βέβαια! Ναι. Βέβαια! Ναι. Δεν έχω λεφτά! Ούτε εμείς. Πού να ξανακουστεί, έχω καλέσει πώς δεν έχει έρθει τίποτα. Κανείς. Καταλαβαίνεις τώρα τι είναι οι άντρες, οι ακροατές γενικότερα. Δήμε, μπορούμε να το κανονίσουμε, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, μπορώ να πω τον φουρνατζή. Ναι. Τον φουρνατζή, man. Φουρνατζή, yeah. Το φουρνατζή, man. Από Τζαμάικα θα μας φέρετε πρωινό. Είδαμε μόλις το πρωινό της Μεγάλης Βρετανίας. Δεν προλάβαμε. Έχουμε 24 πρωινά να δούμε και δεν το προλάβουμε σήμερα. Μου φαίνεται. Παιδιά της Μεγάλης Βρετανίας το πρωινό είναι ωραίο. Τι ωραίο. Φασόλια, λέει, βάζουνε. Ναι, είναι σε φάση μπέικον, φασόλια, βγάζεις τσίπουρα, τέτοια, άμα θες, είναι κομπλέ. Όχι, όχι. Ναι, δεν μας ψήνει. Κάτι μου λέει, έλα μου το πεις, Έλενα μου, τι είναι, κάτι σημαντικό. Ναι, εγκρίθηκε το αίτημά σας. Εδώ κάτι λέω και με την Έλενα και με την άλλη την Έλενα. Αυτό, όχι να αισθάνεσαι λίγο περήφανος για εμένα, αγαπημένο. Που την μιλάω με Έλενες, αυτό είναι το υπερηφάνεια. Τι πρωινό θα μας πρότεινες εδώ να φάμε? Θέλω να μας δώσεις τα φώτα σου που είσαι και κοσμογυρισμένος και αυτά. Σε ποια χώρα έχεις φάει το καλύτερο πρωινό? Το καλύτερο πρωινό. Ναι. Νομίζω χορταστικό το έχουν οι Άγγλοι. Ναι. Σε φάση στανιάρι. Αυτό είναι μεσημεριανό είναι. Άρα ψηλό, ναι, ρε παιδί μου, ψηλό. Αυτό σου λέω, θες και ένα τσίπουρο μετά. Ή ξακοιμάσαι, τέτοια φάση. Και μετά έχεις να πέσω, έσκασα. Δεν έχεις τίποτα στην τσέπη σου, κανένα φράγκο? Έχω ρε, απλά πάω λίγο ανατολικά, έχω κάτι δουλειές. Έχω κάτι δουλειές. Έχω... Ντροπή σου! Έχω ένα πρωινό, δεν το ξέρεις, στο χωριό. Καταπληκτικό. Έτσι. Λοιπόν, πρωινό θεωρώ ότι εμείς έχουμε πολύ κομπλέ πρωινό εδώ πέρα, μπουγάτα. Ναι, εννοείται, βέβαια. Παρόλο που δεν είμαι εγώ πολύ φαν της μπουγάτας, αλλά εντάξει, όντως τα σπάει. Ναι. Στα νιατική. Ναι. Και σπανακόπιτες όλα αυτά εδώ πέρα τα ελληνικά. Ναι.
οι ξένοι έχουν μια μιζέρια στην Ιταλία, ας πούμε, είχε κρασανάκι, καλημέρα. Ποιο καλημέρα ρε, πού την είδες την καλή τη μέρα, buongiorno, buongiorno, κρασανάκι. Buongiorno, un panino, grazie. Χορτένεις με το πανίνο, είναι δυνατόν, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, πανίνο, και ξέρω εγώ φάση, τηλεφωνίνο, λέω το κινητό, τηλεφωνίνο. Ο Νίνο που τραγουδάει δηλαδή είναι κάτι, σε τραγουδί Νίνο. Ο μακρινός Νίνο, είναι ο τηλεφωνίνο. Μάλιστα, μάλιστα. Το πανίνο είναι καλέ στο στρατό πρωινό. Το πανίνο είναι το τάδι. Εγώ το έφαγα. Στο Μιλάνο έφαγα. Πανίνι. Ναι, παιδί μου, αφού αυτό έχουν στους φούρνους. Δεν έχουν στεργίου. Πάτα μου ένα πανίνι, ρε παιδί. Πάτα μου ένα πανίνι, να πούμε όλα τα. Θα με βάλεις μέσα να πούμε μορταδέλα, μορτσαρέλα, έτσι, συνδυασμός και θα γουστάρουμε. Μορταρδέλα, μορταρδέλα, να. Λοιπόν, εντάξει, θα σε κλείσουμε γιατί... Και μοτσαρέλα φουλ, παιδιά, γιατί... φουλ. Να συμπληρώσουμε εδώ ότι ναι. Οι Ισπανοί τρώνε το στάδα. Ναι, τι είναι αυτό το τώρα. Πρωί, ναι. Το οποίο είναι ψητό ψωμί, βασικά στην Ανταλουσία, νότια. Σιγά τώρα. Ψητό ψωμί ανοιχτό, έτσι, μπακετούλα. Ναι. Το οποίο σερβίρουν με κασεράκια, ντοματούλα, λαδάκι και σκορδάκι. Παιδιά, άμα βάλω τώρα ένα μικρόφωνο στην κοιλιά μου, θα ακούγεται ένα... Το οποίο σε πληροφορώ, Μπατ, ναι. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις δίκιο και λέγεται Πάναλα Καταλάνα. Πάνα Καταλάνα, πάνα καταλάβεις τώρα. Δηλαδή εντάξει, οκ. Όχι, έχει δίκιο. Και όποιος κατάναλε, κατάναλε. Πάνα Καταλάνα. Αδερφέ, της χτύπησα μια Πάνα Καταλάνα. Καταλάνα. Είναι το νούμερο 5, Βάμπη. Να, είδες, το ήξερε η Έλληνά μας. Την Πάνα Καταλάνα. Κάνε ένα Πάνα Καταλάνα. Εντάξει, μπράβο, παιδιά. Αυτά. Αυτά, το επίπεδο νομίζω ξέφυγε. Είδε που τα ήξερε όμως από μόνος του. Έχω ανέκδοτο, έχω ανέκδοτο. Ρίχνω γι' αυτό. Λοιπόν, ναι. Ποιο πουλάκι πετάει πιο ψηλά. Και ο αετός. Του αστροναύτη. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι για το επίπεδο, ζητά συγγνώμη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα μας κλείσουνε. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Α, πού είσαι εσύ, αγόρι μου. Τι πράγμα είναι αυτό με σένα. Δηλαδή μια φορά μην κάνεις εκπομπή για φαγητό. Δηλαδή στα πίσω. Εσύ όποτε μας ακούς. Δεν φταίει σήμερα, πάω. Δεν φταίω εγώ. Με το που με είδε, της άνοιξε. Εγώ γνωρίζω ότι έχω γυρίσει σε πάρα πάρα πολλά μέρη, οπότε όπου θες να αρχίσω. Πρωινό, ψάχνουμε ένα ιδανικό πρωινό. Εξωτερικού, εξωτερικού. Εξωτερικό, εξωτερικό. Ναι, ναι. Αυτό που μου είχε μείνει πάρα πολύ είναι κάποια στιγμή όταν κάναμε το γύρο της Ευρώπης με τις μηχανές. Έχουμε πάει, είμαστε τώρα ή Βόρειο Ιταλία ή Αυστρία, κάπου εκεί στα σύνορα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε βρει ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι μότο hotel. Ναι. Κάτω έχει κάτι σε στυλ γκαράζ και πάρκινγκ για να ψηλο... και καλά φτιάξει λίγο λαδόρι στην αλυσίδα από τη μηχανή. Οπα, είπα, αυτό ακούγεται, να τη λαδώνεις στην αλυσίδα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Ξυπνάμε το πρωί, χτυπάει η πόρτα κλπ. Ανοίγει μια γιαγιά με κάτι μαύρο, θες να τα τσιμπείς, ας πούμε, κάτι κοτσίδες κλπ. Σαν να βλέπεις τη Χάιντι σε πρισμένο. Ναι. Οπότε μου δίνει ένα δίσκο, παιδιά, το οποίο δεν μπορώ να το... δεν κλείνουν τα χέρια μου, ήταν τεράστιο. Ναι. Λέω εντάξει, δίκλυνα, ήμασταν δύο άτομα, ήμασταν τρία δίκλυνα. Λέω εντάξει, οκ, okay, είμαστε δύο άτομα, για δύο θα είναι. Αφήνω μέχρι να το αφήσω τραπέζι, αυτά πάνω μου δίνει άλλο ένα. Μιλάμε, δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε πάνω. Πρωινό όλο αυτό, ε! Πρωινό, ναι, ναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είχα πάθει πλάκα. Και εμείς εδώ. Που είπε γενικά για τους Άγγλους, ας πούμε, όταν ήμουν στο Ντουμπάι, που σε αυτά τα ωραία ξενοδοχεία έχει τα πάντα. Mm. Οπότε κάποια στιγμή βλέπω τους Άγγλους, αυτό που είπε και ο φίλος. Αυγά, μπέικον, φασόλια, γλυκό μεγάλε. Εγώ του λέω φάω φασόλια και τι θα καλά, εννοείται. Βέβαια, βέβαια οι Έλληνες, αυτό που τιμούν ιδιαίτερα, οι Έλληνες καταρχήν δεν έχουμε ελληνικό πρωινό. Τρώμε ό,τι να είναι, αν θα φάμε. Η μοναδική περίπτωση να φάμε full πρωινό είναι άμα έχουμε πάει σε κανένα ξενοδοχείο και το έχουμε πληρώσει. Εκεί ξεκίνησα να σου πω ότι εγώ ρε παιδί μου με τη δουλειά που κάνω, που ταξιδεύω και μένω πάρα πολλές φορές, είναι αυτό ότι όταν είσαι χαλαρός στο ξενοδοχείο κλπ το πρωί, έτσι τουλάχιστον σου έχω πει σε τι ξενοδοχεία πηγαίνω, είναι λογικό όταν βλέπεις και την πρωινάρα που είναι ένας μπουφές 5 μέτρα, είναι λογικό. Έτσι, ενώ τώρα ας πούμε που έφυγα από το σπίτι γρήγορα να ένα γιαουρτάκι, να κάνω μια μπανάνα, πιάσεις μπαμ και έφυγα ένα κουλουράκι από το φούρνο. Εντάξει, μια χαρά, ένα σωρό έφυγε. Ναι, είναι και ο χρόνος, είναι και ο χρόνος που πολλοί από εμάς δεν τον έχουμε ή δεν θα ξυπνήσουμε ρε παιδί μου
είναι να πάμε στη δουλειά 8 η ώρα, θα ξυπνήσουμε από τις 7 για να ετοιμάσουμε όλο αυτό το πρωινό που βλέπουμε, που τρώμε στα ξενοδοχεία. Εδώ θα πρέπει να έχει λίπερο ένα πρωινό. Θα σου πω και τελευταίο στο Μιλάνο. Αχ, τι γέλιο. Έχουμε πάει τώρα τρεις φίλοι. Έχουμε κλείσει ένα δωμάτιο, Πάσχα το 11. Οπότε κατεβαίνω εγώ πρώτος γιατί ξυπνάω, είναι μια κοπελίτσα χαμογελαστή. Καλημέρα, καλημέρα. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο, παίρνω εγώ. Ένα είχε εκεί, πολύ ωραίο μπουφέ και παίρνω και παίρνω και παίρνω και παίρνω. Μου λέει your room number, της λέω, σου λέει εντάξει τρέκλινο είναι, πήρε και για τους άλλους. Δεν καλά. Κατεβαίνει η φίλη μονάντερη και παίρνει και παίρνει και παίρνει μέχρι που ήρθε και ο τρίτος και έδεσε το γλυκό. Δεν μας ξαναχαμογέλασε. Μείναμε εκεί. Θα σας κόψει και την καλημέρα. Οπότε κάποια στιγμή αφού έχουμε φάει, λέει η φίλη μου, να κάνουμε ρε, κάνω σαν την τσάκι να πάμε μαζί μας. Έτσι, Ελλαδάρα. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στην γραμμούλα, αν μας περίμενε. Ναι, περίμενα, αλλά μην με κλείσεις πάλι. Και εγώ από εθνικής αντίστασης παίρνω τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, γιατί έφερες εσύ κάτι. Εγκρίνω και αυτά που είπε ο κύριος πριν. Ότι για την Καταλωνία, ότι είναι έτοιμη το στάδα αυτό που είπε εκεί. Άλλη χώρα θέλουμε, τις είπαμε, Ισπανία. Το ελαιόλαδο, το εξαιρετικά παρθένο. Τα είπαμε αυτά, άλλη χώρα. Ναι, αλλά το καλύτερο πρωινό εγώ το έχω φάει στην Ιταλία. Πάλι Ιταλία. Στην Ιταλία, στο Μέστρε, ήταν σκαμούρτσε in καρότσα. Στα μούτρα σου, να με πεις εμένα σκαρμούτσο. Με άπερολ σπριτ και κροστίνι με ό,τι θες μέσα. Όχι πανίνι, κροστίνι. Είναι σαν φρυγανιά και έχει πάνω. Θες μπακαλά, βάλε μπακαλά. Θέλω. Θες τόνο, βάλε τόνο. Θέλω. Θες μπρεζάολα, βάλε μπρεζάολα. Μπρεζάολα, αυτά θα σε κόψουμε να πούμε. Αυτά τα ναρκωτικά εμείς δεν τα εγκρίνουμε τα μπρεζάολα. Έλα ρε να φας κροστίνι. Άντε γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον κύριο Κώστα. Έχει υπόψη σου. Α, δεν είναι ο κύριος Κώστας. Ναι. Ακούστηκε σαν τον κύριο Κώστα. Έχει υπόψη σου ότι σε αυτή την περίπτωση ταιριάζει το ρεφρέν που λέει η μεγάλη άλκηση. Στο ωραιότερο σημείο είμαστε εμείς οι δύο. Λοιπόν, φοβερό κομμάτι, έτσι. Δεν θα. Εντάξει. Μπαμπίνο, εμένα μου αρέσει. Δεν μπορώ να σου χαλάω σου χατήρι. Είναι τη στιγμή, σε αυτή τη στιγμή είμαι. Έτσι, μ' αρέσει. Τώρα την άλλη στιγμή, εντάξει. Και γι' αυτό θα το βάλω κιόλας. Θα βάλουμε μέχρι τώρα. Μην το βάζεις, αλλά θέλω για άλλο λόγο σε πειρατώ σήμερα. Να σε προσγειώσω στην πραγματικότητα. Η οποία είναι. Στην περιοχή την ευρύτερη της ΕΚΟ, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει σηκωθεί ένα μαύρο σύννεφο καπνού, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Τη κόπη. Μάλιστα. Για δείτε το λίγο τι συμβαίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε τώρα χαμός. Ναι. Όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη ή πλησιάζει, ξέρω εγώ, μάλλον θα μαυρίσει. Ναι. Θα πάρουμε το χρώμα της Αφρικής. Α, καταπληκτικά. Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω. Ναι, δεν εννοείται. Έχω. Φωτιά τα ξημερώματα, λες, αυτοκίνητο στο Σταυρούπολη. Αυτό. Δεν όχι, όχι, όχι. Όχι, μιλάω δεν... τώρα για εκείνη την περιοχή. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση τώρα που ρίχνω μια ψηλή εδώ στα Σαλονικιώτικα τα sites. Δεν ξέρω τώρα, μήπως έχει γίνει τελευταία. Ναι, ναι, μήπως δεν έχουν ξυπνήσει και εκεί οι άνθρωποι για να μας ενημερώσουν. Αν κάποιος βρίσκεται κοντά σε εκείνη την περιοχή, στην ΕΚΟ Διαβατά. Διαβατά, ιστορίες, κορδελιά και τέτοια, ας μας δώσει μια μήνυ ενημέρωση. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Μάλιστα, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Γιατί... Μπαμπίνο, αύριο θα επανέλθουμε στο κανονικό μας μαύρο το πρωί, να ξέρεις. Αυτό ήταν σήμερα, τα λέμε αύριο. Έγινε, φιλιά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά, δεν είμαι μόνος μου. Τι κάνεις. Τι κάνεις, τι αγένεια είναι και αυτή, βρε. Ποιος είναι δίπλα σου. Η Έλενα. Α, παινή Έλενα, καλημέρα. Να, καλημέρα. Μετά κάποια άλλη. Εσύ ποιος είσαι. Ο. Πες το διπλανό σα που και σου. Διπλανέ. Α, δείτε τα μόνοι σας. Εμένα μην με ανακατεύετε εγώ σε αυτά. Δεν ρώτησα, δεν ρώτησα. Ανακατεύετε στο μάχη με τόσο που είπαμε για, για φαγητά. Δεν μπορώ άλλο. Πάλι για φαΐ μιλάτε ρε. Τι να κάνω ρε, τι να κάνω. Τι μπορείς να μιλήσεις τέτοια ώρα ας πούμε. Για μπάλα, για ποδόσφαιρα. Για ποδόσφαιρα. Όλη μέρα για ποδόσφαιρα μιλάτε, δεν κουράζεστε. Φτάνει. Φτάνει, να, η Έλενα μας εδώ τι. Μίλα για μουσική ρε. Τι μουσική. Η Δήμον Σόγητος. Είμαι ο πλέον ακατάλληλος να μιλήσω για μουσική με αυτά που παίζω, δείχνω το ποιόν μου. Ένα celebrity να μας πεις πώς περνάει την καθημερινότητά σας. Γελάει, ναι, ναι, γελάει, γελάει ο κόσμος, γελάει η Έλενα. Τι να περνάει, ρε, ρε παιδιά, 6 ώρα κάνω εκπομπή. Αυτά που τάγεται δει, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή μας άλλη. Έτσι, celebrity ξυπνάει πολύ νωρί. Βέβαια, βέβαια. Για χόμπι το κάνεις. Για να μην φανερώσω ότι έχω να πούμε κονόμα. Κονόμα. Εννοείται, εννοείται. Πώς είσαι εσύ. Θα κατεβείς κανένα Βόλο. Όχι ρε. Είσαι ο μοναδικός ακροατής του λόγω επειδή δεν θα πάει Βόλο. Όλοι είναι καβατζωμένοι από ό,τι ακούμε. Α, όχι. Δεν πάω ούτε καν θα το δω. Α, μια χαρά. Α, υπάρχει πιθανότητα τότε για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει πιθανότητα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γι' αυτό. Μάλιστα.
Okay. Ανοίξω 10.30 τηλεόραση, θα δω τι έγινε. Μάλιστα. Ωραία. Σε φιλούμε. Γεια, γεια, γεια. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας την Έλισσα και τον Αναστάση που μας ακούνε από το αυτοκίνητο και κατευθύνονται προς τους τόπους της εργασίας τους. Ναι, ναι, ναι. Και μας ανοίγουν και αυτή την όρεξη και λένε... Πάμε δουλειά, φούρνο ωραίο, λέει, στα κάστρα έχει. Ποιον? Δεν μας είπε. Στα κάστρα, πάμε ψάξουμε ένα τέτοιο εκεί πάνω. Άρα λέει, εκεί φούρνο ωραίο. Κάθε γειτονιά θα βρεις ένα ωραίο φουρνάκι, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε εσύ? Καλά, καλά, εδώ. Γουργουρίζω στο μάκι. Με αυτά που λέμε, ρε, σφίνα. Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, έλεος. Εντάξει, θα πει και τα 25 και ξεκινά με φασόλια να μου. Τι να σε αφήσουν να πει. Τελείωσε, τελείωσε. Ναι, το κόψαν. Άρχισαν, έλεγε ο καθένα τη δικιά του εμπειρία. Σου λέει, θα τα βγάλουμε. Θα το συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα που θα είναι πάλι εδώ η Έλενα μα. Ενώ το κρατάμε το θεματάκι. Δεν το κέμε. Το μεσημεριανό μετά. Όχι, μωρέ, το πρωινό έχει το πρωινό. Καταλαβαίνει πολλά για το ποιόν ενό λαού, νομίζω. Εμείς που τρώμε δηλαδή τα πάντα τι. Είμαστε ό,τι να είναι, φαντάουλες είμαστε, Πασόκ. Εμείς ναι, αυτό, ναι. Άμα μας, ό,τι αν μας βάλεις το πρωί θα το φάμε. Θα το φάμε. Αν μένει τσάμπα σε ξενοδοχείο θα το φάμε. Να, επιδότηση θα είναι αυτό, ΕΣΠΑ, κάτι τι, κάτι θα το φάμε ρε παιδί. Θα δεν φάμε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουμε θέμα. Πάντως εντάξει, επειδή το ξεκίνησε η Έλληνα για το φαγητό σήμερα. Ναι, 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 ναι. Κάτι πω εγώ μου. Φασαρία και έτσι το ξεκίνησε αυτή. Όλο το πρωινό να πούμε με τη φωνή δηλαδή, εντάξει, φωνάρα. Φωνάρα. Σάγια σιρόπια. Να σου σερβίρουν και ένα πρωινό. Τι άλλο θες, μη φύγεις από το σπίτι. Τι άλλο θες. Γι' αυτό δεν τα λέω αυτά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κανένας να τις δώσει να φάει, να ξέρει. Οπότε ναι, να ακούσει. Γιατί θα τα φάω εγώ, με μένα ντρέπονται. Ναι, ναι. Θα περάσει από πάνω από το πτώμα μου. Πώς είμαστε κατά τα άλλα, κομπλέ, ωραία, μια χαρά. Κομπλέ, κομπλέ, μια χαρά είμαστε. Μάλιστα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Οκ, αύριο θα έχουμε τα τελειωτικά για τους τελικούς αυτά. Θα τα πείτε και μέσα στην ημέρα, θα κάνουμε μπομπάρα και αύριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έγινε, έλα, καλή μέρα. Γεια, τσάου, τσάου. Μήνυ ενημέρωση αν υπάρχει από την περιοχή και το Διαβατόν, αν έχει γίνει κάτι ανησυχητικό. Αν όχι σε εμάς και στην επόμενη εκπομπή και στον κύριο Βακάρο. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ενημερώσει το τι συμβαίνει ακριβώς στο Κορδελιό. 2-31-0-287-38. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας ακούει. Για πολύ λιγουλάκι ακόμη. Η δεύτερη ώρα του λέγω επειδή. Ή το προσφορά. Το αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου. Ταξιδεύεις εύκολα, άνετα, στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων χρησιμοποιώντας μόνο τον αποδέκτη της E-Way. Τον οποίο και αποκτάς πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών. Είτε τηλεφωνώντας 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site GNMotorway.gr και ο αποδέκτης της E-Way θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Οι σημαίες ψωμιάδι παρελάσανε, υψώσανε το λάβαρο. Σημεία σωμάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλιώση Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 532-000. Και Krypton Gas, Krypton Auto Gas Service Χάρης Γουρνιός. Στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-55-80-83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano. Μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και βέβαια για τους φίλους ακροατές σαν την Έλενα που αναζητούν την τύχη της. Σου έχω εδώ τώρα, άμα παίζεις αποδόσεις, θα τα πολλαπλασιάσεις, θα οικονομήσεις. Με το Mega Booster. Ακούγεται έτσι και εμφατικό. Βαρβάτο είναι. Βαρβάτο παιδί μου, γιατί θα πάρεις βαρβάτα λεφτά. Με το πάμε στοίχημα σου δίνει πολλά παραπάνω. Διότι με το Mega Booster πολλαπλασιάζει τα κέρδη σου έως και πολύ απλά 100%. Ανάλογα φυσικά με το πλήθος των επιλογών σου. Διότι με το πάμε στοίχημα το ζεις παραπάνω. Σιγά σιγά εμείς θα εγκαταλείψουμε την ενεργοδράση. Αγγίζουμε το τέλος. Και η Intervendor που μας ενημερώνει για τα υπόλοιπα στοιχηματικά, διότι το στοίχημα φυσικά είναι το δικό μας άθλημα. Σήμερα στις 10:05 Europa League, η τελική. 10:05 Θέλτα Manchester United. Σε ενδιαφέρει ένα μου αν είχες κάποια. Σε ενδιαφέρει, γιατί πες ένα αποτέλεσμα έτσι. Δεν νιώθεις? Δεν νιώθω κοιλιά τώρα, έχω φύγει, έχω γουργουρίσει. Τίποτα παιδιά, παρονικά έχει φύγει. Σήμερα τζάζεψα. Όλοι μας, είμαστε σε μια ομαδική παρακούρση και χάρηκαμε ιδιαίτερα. Που τζάζεψα. Ναι, όλοι μαζί σου, τους παρέσυρες, το κλίμα σου. Ναι.
Ήμασταν δυναμικοί, ήμασταν απαιτητικοί, ήμασταν ωραίοι, ξυπνητοί. Έχουμε την επόμενη φορά να έχω βρει πρωινό. Θα σου ετοιμάσω εγώ από το σπίτι, θα σου φέρω σαντουιτσάκι. Σου φέρω πανίνι στο σπίτι. Αυγόπετες! Αλήθεια! Το θέλω. Εντάξει. Οκ. Ακολουθεί Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10. Το τραγούδι θα ήθελες να κλείσουμε έτσι. Δεν έχει κάτι να σου βάλω αφιέρωση, α πούμε. Να βάλουμε έτσι για το κλεισματάκι, αφού κάναμε, μας μένει ένα λεπτάκι. Να μην πω κάτι δικό σου και. Όχι, μωρέ, δεν θα τα ήθελα. Δεν θα το ήθελες. Τι μνημονεύσαμε. Σοφία Αρβανιτή που έχει τα γενέθλιά της να ξαναβάλει. Μακαρόνια με κοιμά θέλω. Βάλεις τα φαγητά. Αμάν, σου έχω κομματάκι για να κλείσουμε τι τη σημερινή μας εκπομπή με ένα κατάλληλο πολύ ωραίο κομματάκι. Θα στο αφιερώσω και αυτό. Είναι το συγκεκριμένο. Πάλι έχει ξυπνητήρια, πάλι έχει κάποιον που ξυπνάει. Έχει να κάνει με πρωινά. Ξυπνάει και κάτι σκέφτεται. Κάτι σκέφτεται σε καταπληκτικό έδεσμα, Έλενα μου. Μείνε συντονισμένη. Αποχαιρετούμε τον κόσμο εμείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια.